97,4. Τι ωραία μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αύριο Δευτέρα δεν πάει κανείς στη δουλειά. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει μία μέρα άδεια. Δικαιούται κάτι τέτοια, δικαιούται ένα μήνα. Σου λέει θα πάρω 3 μέρες εκεί, 2 μέρες εκεί, 5 μέρες εκεί και 20 μέρες μαζεμένες. Και κάνουν κάτι 15 μέρα απίστευτα. Τρίτη έπεσε σήμερα, λουκούμι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουν πάρει Τετάρτη, Πέμπτη άδεια, 2 μέρες και μία τη Δευτέρα, 3 και μία την Τετάρτη, 4. Με 2 μέρες που πήραν άδεια και άλλες 2 μετά το κάνουν ένα δεκαήμερο. Μια χαρά σας βλέπω. Τι ωραία είμαστε. Έχασε η Βενετιά Μπελόνι, όχι. Ξεκινάει το καράβι μας. Παίρνει την κατηφόρα. Τσιρίγο και μορεβασιά. Πάμε. Χαιρετίσματα τα ξενάκια μας. Τα παιδιά μας που μια κακιά οικονομική μοίρα έχει στείλει στην Ξενιτιά. Και κάποιους άλλους από εμάς τυχοδιώκτες. Τα λέω τυχοδιώκτες, μην πάει κάπου κακό το νου σας. Ο διώκτης της τύχης. Αυτός που κυνηγάει την τύχη. Έχω κάνει τυχοδιώκτης. Είναι ωραίο να είσαι τυχοδιώκτης. Αλλά ευτυχώς είχα οικογένεια και δεν συνέχισα τα τυχοδιοκτικά μου ταξίδια κάπου εκεί 93 με 2000, 92 με 98, 96 κάπου εκεί. Μια τετραετία γεμάτη τυχοδιοκτισμό. Αλλά η οικογένεια πίσω, τα 2 παιδάκια, η αγαπημένη μου γυναικούλα, η μανούλα μου με τον μπαμπά μου και τα αδέρφια μου. Αλλά σαν τον Οδυσσέα που διαβάσαμε με την Αποστολή ένα ποίημα του Καβάφη τεράστιο, ή το μικρός ο χώρος λέει, που έμενε όταν γύρισε και του πατέρα του η αγάπη και εκεί τον αυλικό του, γιατί φίλους δεν είχε. Όλοι οι φίλοι του είχαν αφήσει το κορμί της στο Ήλιον και στις θάλασσες κυνηγημένη από την οργή του Ποσειδώνα. Και έμεινε μόνος του. Α, η γυναίκα του είχε γίνει σαραντάρα, η Πινελόπη. Κάνει σαραντάρα ο Οδυσσέας που πήγαινε με τις θεές, με την Κύρκη, με την Καλυψό. Λέγανε ότι ήταν ερωτευμένη μαζί του η Αθηνά. Αφήνει κάτια υπονοούμενα ο Όμηρος. Είχε μία καψούρα μαζί του η Αθηνά, αλλά δεν έδειξε ερωτική καψούρα. Μπορεί να είχε κιόλας, έχει κάποιες δόσεις. Άμα ήταν στη σημερινή εποχή θα λέγαμε την έφαγε κουφάλα ο Οδυσσέας. Αλλά σε μία άλλη εποχή αυτά τα πράγματα ήταν λίγο παράξενα. Και μετά πήρε δρόμο και έφυγε, λέει. Αφού τους τακτοποίησε όλους, φίλησε στα βρωτά τη γυναίκα του, το γιο του, τον Τηλέμαχο, τον έβαλε βασιλιά στη θέση του και την έκανε. Και έφυγε. Και όταν περνούσε, λέει, τις στήλες της Ηράκλειας, εκεί που είναι το σημερινό Γιρβλαρτά, την έκανε και έφυγε. Να πάει στην Αμέρικα. Ο Οδυσσέας ήταν πλέον, λέει, ευτυχής και ενός αγάπης. Ούτε αγαπούσε ούτε ήθελε να τον αγαπάνε. Και έφτασε μέχρι την Αμερική. Βγαίνει σήμερα ο Ετσεβίτ από δίπλα. Λέει την Αμερική, λέει, τη βρήκανε Τούρκοι. Ποιοι Τούρκοι βρήκαν την Αμερική, βρε παπά? Παπά, που όταν έφτασε ο Κολόμπος εκεί πέρα βρήκε τη φυλή των Ναβάχος και τους λέει, γιατί σας λέει Ναβάχος? Λέει, είμαστε Ναβαγοί, λέει, εδώ ένα πλοίο. Και είδε περικεφαλές, παπά, που έχουν βρεθεί εκεί πέρα, που έφτασες μέχρι εδώ τη Μάλτα, ρε, δεν μπόρεσες να βρεις. Μπάνιο δεν ξέρεις, βρε άπλητε. Τα νησιά σας κάνα μια χαψιά, ρε, μια αυτοκρατορία ολόκληρη, Μπουμπουλίνα και ο Κανάρης με το μιαούλι. Πόφτεσες και στην Αμερική. Και όταν είδε τον Αμαζόνιο και τον λένε Αμαζόνιος εδώ. Αμαζόνιο, λέει, αυτή είναι ελληνική λέξη, είπε ο Κολόμβος, ο οποίος ήταν αποτυχείο. Αγράμματε!
πατέρας. Ντε Μιρέλ. Και Αμαζόνιος λέει, Αμαζόνιος λέει, εδώ ήρθαν οι Αμαζόνες διωγμένες τότε. Από εκεί που κατοικούσανε. Και βγάλαμε τον ποταμό, τον ονομάσανε οι Αμαζόνες Αμαζόνιο. Γιατί λέγεται Αμαζόνιος ρε και δεν λέγεται Τσαγκομπριλίκ, Γιάλτεπε, Καραβάν Σαράι και λέγεται Αμαζόνιος, βρε αγράμματε. Που μόλις φτάσανε και βρήκα τις Φιλιππίνες. Οι Ισπανοί τους, πώς λέγεται εδώ, τον παίζω Φιλιππίνες. Λέει γιατί λέει ένας νέαρχος μας έβγαλε έτσι. Ο ναύαρχος του Μέγα Αλεξάνδρου, αυτού που είναι ο τάφος, στην Αμφίπολη. Που έγινες και καραβοκύρης. Παπά, μπάνιο δεν ξέρεις, με μπρατσάκια κολυμπάς. Και με κύριε τη μάσκα με, το, με τη σωλήνα από πάνω, με την πύλια. Παπά, παπά, έγινες και ναύαρχος. Είπαμε, μας τα πήρε εδώ, όταν φτάσαμε, λέει, εκεί πέρα, λέει, είδανε, λέει, τζαμιά. Η Μάρτο Παναγία μου, τέτοιο παπά από τους φουλάτους φουκαράδες τους Τούρκους. Έχει την πλάκα του. Ο Τσαγκάρια, πώς το λέγανε, Τσακουμπυρλίκ, έναν μυστήριο είχανε. Έναν υπουργό, ένα παράξενο. Τι διαβάζω μέρες που είναι σήμερα. Κάνουνε, λέει, την καλύτερη εντεκάδα από καταβολές του ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα. Και ακούω κάτι ονόματα, άκουγα και τα παιδιά μου εδώ, τις δύο τις Ελένες, την Πούτενα και την Άλληνε. Και τον ηχολήπτη μας, τον Σωτήρη, ο οποίος ξέρει ένα βουνό μπάλα. Λέω, για κάντε μου ρε παιδιά την ομάδα. Από τότε μέχρι σήμερα μου κάνανε μια ομάδα και έφρυξα. Έφρυξα. Νόμιζα ότι ζω σε άλλο κόσμο. Νόμιζα ότι βλέπω μπροστά μου τον ποιητή Φανφάρα. Ο σκοταδόψυχος. Φαρμάκι έχω στην ψυχή. Φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Πάρε, τον Κοντρέρας βάζαν μέσα τον... Νύχτα ξημέρωτη ξανά, πάρε. Με το πιωτό της με κερνά. Τον Μπέλιο έβαζε. Μου. Κοκρέγαν! Σκοτάδι πίνω για πιωτό. Πω, τρελάθηκα. Δεν ξέρω πού να χτυπήσω το κεφάλι μου. Βρέστε μου τείχο μητερό. Και το μυαλό μου είναι θολό. Άλλος τον Τουρσουνίδη ήθελε να τους καρτάδω είδε. Τρέλα, τρέλα. Απίστευτα πράγματα. Και το μυαλό σου είναι θολό. Πως εισάω βάλανε μέσα. Διερήνια. Γεια σου Φανφάρα Φαφλατά. Μια τρέλα. Μια τρέλα, δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι και κλειστές σήμερα τα δημοτικά γραφεία. Να πάω εκεί πέρα να πω, κύριε, γράψτε με εκεί πέρα που με έχετε έμπορο και παρουσιαστή και παραγωγό ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Αλλάζω επάγγελμα. Σβήνω τα γαλόνια που έχω σαν έμπορος, σβήνω τα γαλόνια που έχω σαν παρουσιαστής τηλεόρασης και ραδιοφωνικός παραγωγός και δηλώνω ότι πλέον είμαι τρελός. Γράψτε μου ότι είμαι τρελός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που ακούω. Άρε φουκαρά πάω, πού σε καταντήσανε, που λέει και ο Νικόλας. Βρε
βρέθηκα πολλές φορές σε δύσκολη θέση και σαν τη δική εσύ ήμουν πάντα στη μέση. Έκανα χατήρια και βρίσκα το μπελά μου και τις Κυριακές φορούσα και τα καλά μου. Πάντα είχα μπλε. Τι μου έκανες ρε Ευτύχιε που έλεγε το βουτσάς που έκανε τον Ευτύχιο. Ο Καλογύρου το έλεγε που λέει και ο Ευτύχιος. Έρε τι μου έκανες, τι μ' έκανες. Τρελάθηκα σήμερα! Εδήλωσα τρελός, δεν έχω ούτε ένα πρόβλημα. Εδήλωσα τρελός. Αλλά όταν λείπει το Παουξιδλίκι αυτά τα χρόνια από την ομάδα, εκφυλίζεται και ο Κοσμάκης. Δεν υπάρχει κάτι να του θυμίζει ότι αυτό το σωματείο που είναι εδώ, βγαίνει ο δικός μας ο Καβασάκης, ο Αντάρτης, και λέει για τον κόσμο ρε αυτό να ρε. Κάντε τον κόσμο αυτό να χαμογελάει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Εκεί μέσα είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι, μου λέει. Δεν υπάρχει παοξίδικο στοιχείο να βγάλει παοξιδλίκη, να κάνει τις καινούργιες γενιές παοξίδες, να τους φέρει θυμίσεις. Σου πει πως έγινε αυτό το γήπεδο, αυτό το καμάρι. Πως έγινε, πως κουβαλήθηκε πέτρα πέτρα. Πώς πηγαίνανε και κάνανε μεροκάματα νύχτα και το κάνανε σε 6 μήνες μέσα. Αυτό το κολοσσό που βλέπετε σήμερα. Πόσοι καλοί άνθρωποι δουλέψανε για να υπάρχει αυτή η κούκλα που παραδόθηκε στο μεγάλο επενδυτή με ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί χωρίς να χρωστάει δεκάρα, πριν κάτι ψηλά, καμιά 10, 20, 30 εκατομμύρια, τρίχες κατσαρές δηλαδή, για τη δυναμική της ομάδος αυτής. Και πώς έγινε και το δεύτερο γήπεδο. Το Παλατάκι. Κάποιοι το λένε Τσαρίνα, πώς κατά το λένε. Το Παλατάκι μας. Και πόσος κόσμος καταστράφηκε. Άλλος στην περιουσία του, άλλος πέθανε στην Αργεντινή. Γιατί δώσανε και δώσανε. Και όταν δίνεις δύο και έχεις δύο, είναι διαφορετικά φίλοι μου από το να έχεις 100 και να δίνεις δύο. Μα έδωσε λέει 20 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, αλλά όταν έχεις 2 δις είναι άλλο να δώσεις 20 εκατομμύρια για να έχεις 2 δις και είναι άλλο να δώσεις 20 εκατομμύρια για να έχεις 21. Ή 18 και να χρεωθείς κιόλας. Και αυτό δεν το βγάζει πλέον ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Δεν έχει κάτι που θα σου θυμίσει ΠΑΟΚ. Κι άμα δεν ήταν ο Γιωργάκης που έχει φάει τη φόλα του Παοξή να βγάζει αυτή την τρέλα, η οποία περνάει σαν τρέλα όμως. Ναι, τον αγαπάνε τον Παοξ. Και ο πρόεδρος και ο γιος του, σίγουρος είμαι γι' αυτό. Και είμαι ήσυχος γι' αυτό. Όμως αυτό που λένε όλοι δεν πρέπει να μας προβληματίσει. Ποιοι είναι δίπλα του και τι βγάζουν προς τα έξω, τι ενέργεια βγάζουν προς τα έξω. Είναι δυνατόν να βγαίνει κόσμος εδώ και να μου λέει αυτή την ομάδα, λέει, αλάτε να κάνουμε την ομάδα των ονείρων μας. Θα πρωτοτυπήσω και θέλω και την μαρτυρία σας για αυτά τα οποία θα πω. Και τους παίκτες που θα επιλέξει ένας άνθρωπος που έζησε 50 χρόνια ΠΑΟΚ. Από 10 χρόνια. Αυτά που θυμάμαι είναι 10 χρονών, είναι πιο έντονα από αυτά που έζησα 20 και 30, γιατί εκείνες στιγματίσανε τη μνήμη μου και τα θυμάμαι καλύτερα αυτά που είδα 10 χρονών από αυτά που είδα 40. Πολύ μπάλα, πολλούς παίκτες, πολλούς προπονητές. Θα ξεκινήσουμε από τον παράγοντα που ευτυχώς εδώ δεν θα διαφωνήσουμε με κανένα. Και θα βάλω τον Γιώργο τον Παντελάκη.
Θα πεις υπάρχουν και αυτοί που τον ιδρύσανε. Πολύ σωστοί και σοβαροί άνθρωποι. Ναι, αυτός μεγαλούργησε. Ανύψωσε το ηθικό. Έκανα τον Παοξή περήφανο. Δεν μάσησε τίποτα. Σοβαρός, σωστός, τίμιος, μεγαλοπρεπής. Τα βάλε με τη χούντα των συνταγματαρχών και είπε ότι το επαναστατικό κίνημα που λέγεται ΠΑΟΚ δεν θα υπογράψει ποτέ. Ελάτε να υπογράψετε εσείς και εγώ θα σας δώσω τη σφραγίδα. Άλλωστε, χούντα είστε, ό,τι θέλετε κάνετε. Μεγάλος Γεώργιος Παντελάκης, μάγκες. Όμως, πολύ κοντά του, Νίκος Βεζιρτζής. Βουνό. Αυτός που έγινε αιτία να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο. Γιατί το ένα το έκαναν η διοίκηση και ο Κοσμάκης. Το άλλο έγινε με δικές του προσωπικές ενέργειες. Και για να αντλεί δύναμη από τη δυναμική του λαού του ΠΑΟΚ να το κάνει, ξόδεψε μια ολόκληρη παρουσία στον ΠΑΟΚ. Μεγάλος Νίκος Βεζιρτζίες. Μερικοί το λιδωρούνε. Κάποιοι το βρίσανε κιόλα στον Νικόλα. Μεγάλος Απόστολος Οικονομίδης. Δεν έχει βέβαια τα συρρήτια του γηπέδου του ΠΑΟΚ, αλλά και αυτός βοήθησε στη διάρκεια. Και φυσικά ο κολοσσός που λέγεται Θανάσης Κατσαρής. Κολοσσός! Δύο γήπεδα, ιδιόκτητα, χωρίς να χρωστάει μία δεκάρα, ο ΠΑΟΚ και να λάμπει σε όλα τα αθλήματα. Άρε Θανάση, μεγάλωσες. Να σέβαζε. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ήμουνα με αυτούς εδώ με δέρναν οι άλλοι. Πρόσεχα τα πόδια, χτύπαγα στο κεφάλι. Κοίταγα ψηλά και ο θησαυρός ήταν κάτω. Εδώ είμαστε! Ο μεγάλος κολοσσός που λέγεται Αθανάσιος Κατσαρής, που έχει όλα τα τμήματα σε πρωταθλητισμό, που ο ΠΑΟΚ είναι πεντακάθαρος και το μόνο σωματείο στην Ευρώπη που δεν χρωστάει δεκάρα και έχει και ταμείο. Αυτό όλο μαζί κάνει τους παράγοντες τους μεγάλους που διοικήσανε τον ΠΑΟΚ. Με αιχμή του δόρατος τον Νίκο τον Βεζιρτζή. Τώρα στο θέμα των προπονητών. Των προπονητών. Των μεγάλων που περάσαν από τον ΠΑΟΚ. Μια λίστα από πραγματικά βουνά που δίνουν να καταλάβεις σήμερα, φίλε Παοξή, ότι αυτός που κάνει την ομάδα είναι ο προπονητής. Και για να μπορέσεις να κάνεις πολύ μεγάλη ομάδα χρειάζεσαι έναν πολύ μεγάλο προπονητή. Θα πεις ο Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου να δείξει τη μαγιά του σήμερα. Ο Λουτσέσκου να δείξει τη μαγιά του σήμερα και να τη δείξει και στο τελικό. Γιατί από λόγια είμαστε μπουχτισμένοι και θα μιλήσουμε για τον Λουτσέσκου σήμερα. Διαφορετική μέρα. Και θα ξεκινήσω από τους τερματοφύλακες ή μάλλον να τελειώσω με τους προπονητάδες. Ποιος είναι ο καλύτερος? Υπήρξαν πολύ καλοί. Ποιος τραγουδίστηκε? Ποιανού το όνομα τραγουδήθηκε από τον κόσμο? Γιατί το πέταλο όταν τραγουδήσει τον προπονητή και τον φωνάξει Ήβιτσι Ήβιτσας, λέω Σάντος Σάντος, Λουτσέσκο Λουτσέσκο, σημαίνει ότι αυτός όχι μόνο πέτυχε, πέρασε και στις καρδιές μας. Τον αγαπήσαμε, τον κάναμε άνθρωπό μας, βάλαμε τη φωτογραφία του σπίτι μας.
Το τραγουδάμε. Αυτός που τραγουδήθηκε είναι μόνο ένας. Και αυτός είναι ο μεγάλος Les Annon. Αυτόν εγώ θα επέλεγα σαν το μεγαλύτερο προπονητή που πέρασε στην ιστορία της παοξίδικης οικογένειας. Και φυσικά μαζί του το Γιούλα Λόραντ, τον Ούγκρο. Πολύ μεγάλος προπονητής και αυτός. Και να είναι μόνοι, είναι κι άλλοι. Πάμε στο διάλειμμα. Φύσα αεράκι φύσαμε. Να κατεβεί το καράβι, να δω αγιοπελαγίτικα νησά, Συρίγο και Μονεβασιά. Να γουστάρω Ελλάδα. Τι ωραίοι είμαστε. Αλλά για να είμαστε ακόμα πιο ωραίοι, θα πρέπει να φροντίζουμε την εξωτερική μας εμφάνιση. Και το Α και το Ω δεν είναι τίποτα άλλο από την κόμη μας. Ολύμπου 23 στο κομμωτήριο της Εύης θα πάτε να σας φτιάξουμε. Άντρες, γυναίκες και παιδιά. Γιατί δεν κουρεύουμε, δεν χτενίζουμε και εντάμε. Παρακαλώ μην καλείτε ακόμα, δεν άνοιξα γραμμές. Έχει ανάψει μέσα το κέντρο και οι τηλεφωνήτριες έχουν βρεθεί σε απόγνωση. Θα σας πω πότε θα ξεκινήσετε να παίρνετε τα τηλέφωνά μας. Αφήστε με όμως πρώτα να τοποθετηθώ, μπας και μπορέσω και βγάλω τις τσίμπλες που έχουν δημιουργηθεί στα μάτια σας από όλο αυτό το πράγμα που σας περιέγραψα προηγούμενα. Το ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αυτό το μόνο που του λείπει είναι να βγάλει την παλιά του θετική ενέργεια, το παοξιδλίκι που λέμε, και να το εφαρμόσει και στην κοινωνία και στον κόσμο, αλλά και στην ομάδα και τους παίκτες και τον προπονητή, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου παίζουν πολύ κατώτερα από τα χρήματα και την αξία τους, από τα χρήματα που παίρνουν και την αξία την οποία έχουν. Και διαβάζω εδώ πέρα οι μύθοι που μας μεγάλωσαν κάτω την μεγάλη ομάδα και ακούω κάτι ονόματα και θα πάω να δηλώσω τρελός. Δεν είναι δυνατόν, επικρατεί μια τρέλα στην ομάδα τη μεγάλη του ΠΑΟΚ. Ποια είναι η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ? Βάλτε τα τελευταία 60-70 χρόνια και φτιάξτε τη, σου λέει. Και λέω εγώ, Les Annon, Γιούλα Λόραντ, Πάλ Τσερνάι, Τάις Λίμπρεχτ, Φερνάντο Σάντος, Σαντάρα. Αυτοί ήταν προπονητές. Και ο προπονητής της καρδιάς μας, Les Annon, αυτός που έφερε το σύγχρονο επιθετικό ποδόσφαιρο, το θεαματικό, εκείνη τη γλύκα που μας μεγάλωσε και ακόμα ομορφαίνει τα ονείρατά μας. Τι ωραίος είμαι σήμερα, ρε μάγκες. Ποιον θα βάζες, λέει, τερματοφύλακα? Εδώ θα κάνω την επανάστασή μου. Δεν έχω δει στον ΠΑΟΚ τερματοφύλακα με αυτά τα προσόντα σαν τον Πασχαλάκη. Θα πεις, κάτσε ρε φίλε, 10 αγώνες. Είναι 10 αγώνες, αυτούς τους 10 αγώνες που είδα. Αυτά που είδα από αυτό το παιδί δεν τα έχω δει από όλους τους τερματοφύλακες του ΠΑΟΚ μαζί. Και για να μαθαίνω ότι ψωνίζει τερματοφύλακο ΠΑΟΚ από την Ξάνθη και έχοντας το Ρέι που έδωσε πέρσι 2 εκατομμύρια να τον πάρει και τον Καραούλη τον Γλύκο που είναι έτοιμος να ορμήξει, λέω, λες να τον κάνανε τάλαρα τον Πασχαλάκη? Ακόμα δεν τον είδαμε. Γιατί αν θα φύγει ο Πασχαλάκης από τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Είναι ένα παιδί που μπορεί να σε παίξει 7-8 χρόνια μπάλα. Είναι 26 χρονών.
27 μέχρι τα 35 του. Και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Μαζί του φυσικά δύο ακόμα μεγάλοι τερματοφύλακες περάσανε. Ήταν ο Μπλάτιν Φορτούλα και ο Στέφας. Από το Στέφα έχω δει πράγματα που δεν είδα από το Φορτούλα. Ήταν εκπληκτικό το ρεφλέξι εκ την άξη του. Ο άλλος είχε μια σιγουριά, μια ηρεμία και πάντα καλή απόδοση. Πολύ μεγάλοι τερματοφύλακες και οι δύο. Αλλά λέω εγώ αυτόνα. Εάν μου αποδείξει και στο μέλλον ότι θα συνεχίσει να έχει αυτή την απόδοση. Γιατί τέτοια σωματικά προσόντα δεν έχω δει στον ΠΑΟ. Ίσως πολλοί από να διαφωνήσουν. Καλώς εδώ είμαστε, θα ανοίξουμε γραμμές. Τέρατα. Και θα τα πούμε όλα σήμερα. Δεν θα κρυβόμαστε άλλο. Μίλησα εχθές, προχθές με τον Νίκο, το φίλο από τα... Τον ακροατή μας εδώ, τα Γιάννητσά στην τηλεόραση, σε μια παρέμβαση που έκανε. Και όταν το ρώτησα κάτι μου λέει δεν είναι η ώρα. Με πότε θα είναι η ώρα ρε φίλε? Από τότε που σε ξέρω δεν είναι η ώρα, είναι Χριστούγεννα τώρα, η ομάδα είναι στους στόχους. Μετά είναι Πάσχα να πάμε να κάνουμε τις γιορτές μας. Μετά τώρα τελειώνει το πρωτάθλημα. Έλα τώρα η ομάδα είναι στην προετοιμασία. Έχουμε τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς. Μη μιλάτε. Μη μιλάτε. Ναι, αλλά μη μιλάς, γίνονται αυτά που γίνονται. Και φέτος, κύριε Νίκο, χάσαμε το πρωτάθλημα γιατί δεν μιλούσαμε. Για την ανυπαρξία των παραγόντων να προστατεύσουν την ομάδα. Να βάλω ένα βρωμοδείχτη πίσω από τον πάγκο. Να βάλω μια security δίπλα από τον πάγκο της ΑΕΚ, να μην μπορούν να σηκωθούν. Να κάνουν μια φυσούνα να βγαίνουν οι παίκτες μέχρι το γήπεδο μέσα. Στη σέντρα και ο Χράκ μετά να μαζεύεται πίσω. Απλά πράγματα. Και δεξί μπακ στη μεγάλη αυτή ομάδα, το διάρρη μου, δεν θα ήταν κανένας άλλος από τον χρυσομάλι γαλαζομάτι θεό της μπάλας, το Γιάνναρο το Γούναρη. Να βάλω εκεί ρε, ποιοι ρε μελέτε ρε. 12 χρόνια μπάλα, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα, 70 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Απροσπέλαστος. Θυμάμαι σε έναν αγώνα με την ΑΕΚ. Πάω ΚΑΕΚ 6-1, κύπελο. Χιόνιζε. Και όπως φεύγει η βολίδα μπροστά, γιατί Κούπερ τον φωνάζανε. Τόσο γρήγορα κατέβαινε και είχε την σέδρα του ξηράφι. Μπακ 30 χρόνια μπροστά από τους άλλους. Όταν κατέβαζε ο Κουστάκης την μπάλα, οι άλλοι ήταν στατικοί, οι γαϊτατζίδες και οι σούρπιδες, παπάδες. Και ακριβώς εκεί μπροστά στη γωνία που γλύφει η γραμμή της μεσαίας γραμμής με το out μπροστά στη θύρα 1, ένας παίκτης, νομίζω η Τζόγλου της ΑΕΚ, πέφτει με τα δύο πόδια και του κάνει ένα τάκλιν, τον βρίσκει στο γόνατο, το σηκώνει πάνω και τον πετάει έξω από το γήπεδο. Και επειδή ήμουνα στη θύρα 1 και το βλέπα μπροστά μου, τον βλέπω να σπαρταρά και να φωνάζει τον Αγριογιάννη, άγριε! Άγριε, έλα εδώ! Ο Γιάνναρος. Βάλε με ρε μια ενέσα να μπω μέσα να τους! Και το σκόρ ήταν 6-1. Να μπω μέσα να τους! Βάλε μου μια ενέσα, πονάω! Και το βάλε και μπήκε μέσα και συνέχισε ο Γιάνναρος. Τι μου λέτε τώρα, ποιο τουρσουνίτης? Μη τρελαθούμε τελείως. Στα δύο center back ο ένας είναι δικαιωματικά το μεγαλύτερο center back που πέρασε από τον ΠΑΟ. Δεν μπόρεσε να παίξει εθνικές και τα λοιπά, αλλά ήταν η συμμετοχή του τεράστια. Ήταν του Αρίσταρχου του Φουτουκίδη. Δεν θα τον άλλαζα με τίποτα τον Αρίσταρχο. Και δίπλα του τον καθηγητή που ήρθε από την Αμερική,
που έσπασε τη δεκαετία του Άρη βάζοντας δύο τέρματα στο Χαριλάου και αποκλείοντας τον Άρη με αποτέλεσμα σε μονό αγώνα, 1-2, πολλά επεισόδια. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στο τελικό και εκεί συνάντησε τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Νομίζω τον Ολυμπιακό και τον κέρδισε στα πέναλτι. Κούλη Αποστολίδη λοιπόν, που ξεκίνησε center for, έπαιξε half και στο τέλος κατέληξε center back, όπου αγωνίστηκε στην Εθνική Ελλάδος. Ο Beckenbauer της εποχής, όπως το λέγαμε, που έπαιζε με το κεφάλι ψηλά, δεν έβλεπε ποτέ κάτω την μπάλα, ψηλά το κεφάλι, ήξερε πολλά καντάρια μπάλα. Αυτός που χτύπησε το πέμπτο πέναλτι ψηλά δεξιά με τον τερματοφύλακα στη γωνία, στο γάμα, και έδωσε το κύπελο στον ΠΑΟ. Κούλης Αποστολίδης. Στην άμυνα στα σέντερ μπακ και αριστερά Κωστάκης Ιωσιφίδης. Καθίστε καλά. 68 συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος. 14 χρόνια προσφορά στον ΠΑΟΚ. Από πού ήρθε? Από τη Σκίδρα, από κάπου, ένα χωριό. Αριστερό εξτρέμ. Και τον πήρε ο Σάντος και τον έβαλε αριστερό μπακ. Και πήρε τη θέση από έναν που, αν δεν ήταν ο Κωστάκης, αυτόν θα βάζα εκεί. Το μεγάλο Γιάννη Χατζιαντωνίου. Τον ξανθό με τα γαλάζα μάτια. Τον κούκλο. Εγώ από τους δύο αυτόν θα κρατούσα. Αλλά, μπάση περιπτώσει, οι προπονητές προτιμήσανε τον Κωστάκη τον Ιωσιφίδη, που δικαιωματικά του αξίζει αυτή η θέση. Κύριε Κώστα, από την Κατερίνη που παίρνεις τηλέφωνο και θες να επέμβεις. Τι να πεις, φάει τα γεμιστά σου εκεί πέρα, μα τα γεμιστά έτρως σήμερα. Σε είδε κάποιος να ψωνίζεις από εστιατόριο πολυτελείας στο κέντρο της Κατερίνης γεμιστά. Πάμε στα χαφ. Παπάδες, σ' ανοίξω τα μάτια σήμερα. Σας πω πράγματα που δεν τα ξέρετε. Τι έχουμε, Γιάννη? Γιατί γελάς? Γιάννης Τσάτσης, για πες μου. Ναι. Μάλιστα. Από πού είναι? Ακριτοχώρη Σκίδρας. Ακριτοχώρη. Ο Κωστάκης, ο Ιωσφίδης. Είπα για όχι ρε. Όχι ρε. Σκίδρα είπα. Δεν είπα Σκίδρα. Καλά τώρα. Πες τον Βλάχο που πήρε να με διορθώσει. Από την Ταγιανιτσά αυτό να. Ας έρθει να μιλάει τρεις ώρες εδώ πέρα, δούμε, θα κάνει ένα λάθος. Ο παπάς, τι θες? Από Σέρες είναι ο Συντριβανίσιος, από το Σέρες δικαιούται να με διακόψει ο Συντριβανίσιος, δώσ' το να. Δικαιούται, μην παίρνετε άλλοι. Μην παίρνετε θάρρος τέρατα. Δικαιούται ο Συντριβανίσιος να κάνει παρέμβαση, λόγω ηλικίας. Σε ακούω, παππού. Καλά ρε, από πού ήρθε ο Ιωσήφιδης, από τη Σκίδρα ήρθε? Από πού ήρθε ρε? Από τη Σέρες ήρθε, από ένα χωριό το Σερό, Ακριτοχώρη, πώς λέγονταν. Καλά, κοντά έπεσα ρε φίλε, δεν είπα από το Ηράκλειο Κρήτης. Γερμανία, κογκό κοντά είναι. Εντάξει, Γερμανία, είπα εγώ από τη Γερμανία, είπα από τη Σκίδρα, είναι από τα Σέρας. Παπά πουλάστε τον κόσμο, παπά. Αφού είμαι παπατζής, τι θες να πουλάω? Είσαι ότι είσαι παπατζής, ρε, είσαι παπατζής. Άντε, καλή εκπομπή. Συμφωνείς μέχρι τώρα αυτά που λέω? Σε άργησα γιατί ήμουν στην αιμοδοσία του Τσαταρού. Α. Αθλητήρι. Δεν σ' άκουσα από την αρχή, αλλά μέχρι τώρα είσαι πολύ ωραίος. Α, μπράβο. Είσαι ωραίος κι εσύ, έφυγες. Μουσικούλα, μουσικούλα. Έκανα χατήρια και βρίσκα το μπελά. Και φτάνουμε στα χαφ. Τι σκατάδους λένε, τι αυτό. Μαγδίντολ Μπάε με είπε. Το εξάρι σου ήταν ο Τερζανίδης.
το βουνό αυτό που ανακατέβαινε. Το λέγανε τον Κούδα, εσύ λέει θα μαρκάρεις τον τάδε. Έλεγε ο Κούδας είσαι τρελός, εγώ δεν μαρκάρω ποτέ. Και πήγαινε ο Τερζανής και τον έλεγε πες ναι ρε Γιώργο και άστον επάνω μου. Λέει εσύ έχεις, θα έχω και το δικό σου. Παίξε μπάλα εσύ μπροστά ρε. Άρε Χριστάρα Τερζανίδη. Γεια σου ρε Χρήστο Ταρζάν. Πεκτούρα. Ποιος να κάτσει να παίξει δίπλα από σένα. Εθνική Ελλάδος στα 30 του. Πολύ μεγάλος παίκτης. Πάτε να το δείτε να παίζει με τη Λιόν. Την πρωταθλήτρια Γαλλίας. Τους βάζει δύο γκολ στη Γαλλία. Στο Λιόν. Και δίπλα το οχτάρι. Ο Κέσσαρας των ελληνικών γηπέδων. Σταύρος Αράφης. Η βολίδα που λεγόταν Σταύρος Αράφης, ο κολοσσός. Το καλύτερο αμυντικό και επιθετικό χάφ, ό,τι ήθελες. Και γκολτζής και πέναλτι βαρούσε. Δεν το είδα, το άκουσα να το φυγεί το ίδιος. Όταν πήρα ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, παίζει με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Τότε συμμετείχε και μια ομάδα της Κύπρου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σκόρ είναι 0-0 και το είναι στο 89. Και κάνει από δεξιά ο Μιτσάρας μία σέντρα και πετάγεται ο Σκέσαρας από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έφυγε στον αέρα και βρέθηκε στη μικρή περιοχή. Στους 10 πόντους η μπάλα. Και τη βρίσκει με ψαράκι και την κολλάει. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ 0-1 και παίρνει το πρωτάθλημα. Και γδέρνεται το πρόσωπό του όλο, γιατί κάτω δεν είχε γορτάρι. Παίζουν τα φλόρια τα σημερινά. Χαλίκια είχε. Και καρμπουνόσκονη. Το στήθος μου, τα πόδια μου και το πρόσωπό μου, λέει, γδάρθηκε όλο. Ήμουν μέσα στα αίματα. Όταν με πήρανε και με πήγανε στα ποδητήρια. Γιατί λιποθύμησα από τον γκολ που έβαλα. Και ένα γκολ τέτοιο που με έχει διηγηθεί ο Γιάννης ο Γούναρης να το ακούνε οι παλί. Στον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ το 3-3 στο 89 κερδίζει φάουλ κάπου προς την, στο κέντρο και λίγο κατεβαίνοντας δεξιά. Χτυπάνε και παίρνει φόρα ο Γιάννης ο Γούναρης να πηδήξει για κεφαλιά. Ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες. Ο Σάναν του λέει μείνε πίσω. Αυτός φεύγει μπροστά. Τη βρίσκει την μπάλα με το μέτωπο και τη στιγμή λέει που βρίσκω την μπάλα και φεύγει ένα χιλιοστό από το μέτωπό μου, έρχεται λέει το κεφάλι του άγγελου του Σπυρίδωνα και μου ρίχνει μία κεφαλιά στη μύτη και πέφτω κάτω, λέει ξερός λιπόθυμος. Κάταγμα η μύτη του με το φορείο στα ποδητήρια, 3-3 σφύριξε τη λήξη με 9 παίκτες ο ΠΑΟΚ και 1-2 λεπτά και πήρε ο ΠΑΟΚ το 3-3 από την πολύ μεγάλη εκείνη ομάδα του Άρη. Για να βάλει τον γκολ, κάταγμα η μύτη του από την κεφαλιά, γιατί πήγε ο άγγελος να τη βγάλει. Δεν βρήκε την μπάλα, βρήκε την φάτσα. Δε, πού να γλιτώσεις από εκεί. Βουνό σέντερ μπακ. Κι άλλος λέει, βάλουμε εκεί πέρα, λέει τον Τουρσουνίδη. Ή Μάρτον Παναγία. Δεκάρι. Το μεγαλύτερο παίκτη που βγήκε ποτέ στην Ελλάδα, κύριε Κώστα. Άμπαλε. Μας έχει φάει τα αρχίδια με τον Κοντομινά, το Δωμάζο. Την κοντή αυτή είναι. Το Ζαρκάδι των ελληνικών γηπέδων. Ζαρκάδι, έτσι ήτανε. Το Παρατσούκου, το άσε Μέγα Αλέξανδρο που το λένε τώρα και Αλκιβιάδη. Το Ζαρκάδι των ελληνικών γηπέδων, ο Νουρέγεφ. Τι να πω για τον Γιώργο. Τι να σας πω για τον Γιώργο, ρε άμπαλοι παοξίδες που έχετε να δείτε, ποδόσφαιρο, μπάλα από παοξί, ένα Μπέλγα. Έχετε και έχετε κάνει τη διαφορά, γιατί, γιατί ο Πέλκας παίζει παοξίδικα.
Και όταν παίζεις παοξίδικα υπερβάλλεις αυτό, κύριε Λουτσέσκου. Και κύριε Πρίγιοβιτς. Και τον άλλον που βγήκε πρώτος, διαφεύγει τώρα. Με τις δηλώσεις τις μεγάλες. Πάτε να πάρετε το μάτς σήμερα, έχουμε να πούμε πολλά για το μάτς σήμερα. Να κάνουμε το διάλειμμα και επανερχόμαστε. Φύσα, γόρι μου. Φύσα, γόρι μου. Μας το ωραίοι. Ωραίοι ως Σαλονικής. Βάλε τη Συρίγο και Μανεβασιά. Να δει, να τσιλιάρει. Τον Αυτάκη, Συρίγο και Μανεβασιά. Και να γουστάρει να πούμε. Τι ωραίοι είμαστε. Βάλε την κυρία Έφη. Να μην περιμένει, κυρίες προηγούνται. Εδώ είμαστε, ο άλλος λέει το Μάτος λέει να βάλουμε, λέει, στην καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτός δράμα έπεσε σε καμιά άλλη ομάδα και δεν έπεσε στον ΠΑΟΚ, θα είχε 5 κόκκινες κάρτες σε κάθε περίοδο. Εντάξει, καλός είναι, έβαλε κάποια γκολ εκεί που χρειαζόταν, μεγάλη η προσφορά του, αλλά όχι ο καλύτερο δεξιμπάκ. Βάλω το Γούναρη, το Γιάνναρο τώρα με το Μάτος ή τον Κωστάκη με το Λίνο. Καλός ο Λίνο. Ας έπαιξε μπαλάρα το παιδί, δεν λέω. Ο άλλος έπαιξε 16 χρόνια ρε μεγάλε. 16 χρόνια ρε παπά. Και δεξά. Δεξά. Περάσανε μεγάλα. Δεξιά εξτρέμ. Αλλά εκείνη η θέση ρε μεγάλε ανήκει σε κάποιον που θα έπρεπε να υπάρχει θρόνος, να μένει μόνος και να το βλέπει ο κόσμος στην Τούμπα. Από τη μεγάλη του παρουσία. Τι θέλεις, ποιος είναι? Ο Πασχάλης τα περιμένει. Περιμένεις κι αν σε λένε και Πασχάλη, με την αράδα σου θα πας. Τελειώνουμε τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ ρε Πασχαλάκη. Πότε, όποτε τελειώσω ρε Πασχάλη, είτε βάλουμε. Τι είμαστε, πότε? Όποτα. Δικιά μου δεν εκπομπή, όποτε γουστάρω. Τελειώνω και βγάζω γραμμές. Σήμερα δεν γουστάρω, δεν βγάζω και καθόλου. Τα βγάλω. Αλλά άσε με τελειώσω. Λυσάριδες. Έχετε βάλει τα τσιπουράκια τώρα και θέλετε να διάσετε την κεφάλα σας, να πούμε. Το τσιγαράκι σας. Κυρκός σας τρώει τα γεμιστά του. Δεν παίζει. Πήγε και μια μπύρα φίξ ζεστή. Δεν πήρε πάγο σήμερα, δεν έχει ψυγείο ο Κυρκώστας, παγωνιέρα έχει. Παλιά που περνούσαν, πάγος! Έβγαινε ο άλλος με το πριόνι, χράκα, χρούκα, το έκοβε και το έστελνε από μακριά, ξέρεις το έστελνε. Και μπαμ, χτυπούσε στο σκαλοπάτι, έβγαινε η νοικοκυρά με το τσουβάλι, το βάζει και το βάζει στο ψυγείο. Και είχα μια χαρά, πάγος! Πάγο, κύριε Κώστα! Φίξ μπύρα πίνεις. Γεμιστά, αγοραστά. Κάτσε ρε, μάθε να μαγειρεύεις όλη μέρα με τον ΠΑΟΚ. Δεν κάνεις άλλο πράγμα από το να κυνηγάς τον ΠΑΟΚ. Να βρίσκεις τι θα πεις για τον ΠΑΟΚ. Αεξής, κρυφοαριανός και αντιπαοξής. Όλα τα κακά επάνω σου τα έχεις. Και Κατερινιώτης. Γεμιστά στην Κατερίνη, που το άκουσες αυτό? Ξέρουν να κάνουν γεμιστά στην Κατερίνη ρε Γιάννη. Γιάννη Ζάτσης μαζί μας σήμερα. Ο προσωπικός μου ηχολήπτης, το φιλαράκι μου, πάντα με το χαμόγελο. Οπότε μπαίνει χαμέν, λέει, ένα τέτοιο μυστήριο, λέει, πάντα, ξέρω εγώ τι. Με ένα ποδήλατο. Πώς έρχεται στον έκτοπο πάτωμα με το ποδήλατο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μυστήριο πράγμα, ρε παιδί μου. Ανεβαίνει στις σκάλες με ποδήλατο, α, είναι από αυτά τα ειδικά, ωραία. Μητσάρας, ρε φίλε δεξιά. Τι μου λέτε τώρα? Δύο φορές γύρισε μόνος τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και ακόμα βγαίνουν και μιλάνε για εκείνα τα δύο τα μάτσα. Μητσάρας ήταν εκείνα τα μάτσα. Τι ήταν? Μητσάρα ρε φίλε δεξιά ρε. Βλάχη. Βλάχο παοξίδες. Μητσάρα ρε δεξιά ρε. Δεν υπάρχει άλλος εκεί. Και λέει είχε έναν βοηθό προπονητή, ο Πούσκας, ο μεγάλος Πούσκας.
Ο Καλπάζων συνταγματάρχης, έτσι ήταν το παρατσούκλι του. Και λέει στο... Πώς να δεις, πώς το λέγανε. Του λέει, εγώ πάω να δω, λέει, να κατασκοπέψω την Everton. Με τον ΠΑΟΚ, λέει, εν πάση περιπτώσει. Καθάρισε την πουγάδα. Και όταν γύρισε, του λέει, καλά ρε, από 2-0 έχασε 3-2. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Είχε εκείνα τα πεντάλεπτα ο ΠΑΟΚ, που όταν τα πιανε μπορούσε να ξεπατώσει την Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα ρε, ήρθε και γονάτις ρε, με Κρόιφ και Νέσκενς ρε, μες την Τούμπα με αυτούς τους παίκτες. Και αυτούς που με βάζετε χάσαν από την Έστερ Σούτρε και την είχα κερδίσει 2-0 εδώ. Ποιος Μάτος ρε και ποιος Λίνος ρε. Σιγά σιγά μας βάλτε και τον Κάμπος. Αλλά δεν έχετε δει μπάλα στη ζωή σας. Στάμπαλοι. Και δεν έχετε δει και δεν ακούτε. Ναι, κοριτσάκια εδώ πέρα τα δικά μου, τα παιδιά. Κύριε Γιώργο, λέει, αυτούς είπαμε εμείς. Μπράβο ρε παιδιά, αυτούς είδατε, αυτούς είπατε, αλλά δεν ρωτάτε. Δεν υπάρχει ένας παοξής Δίας, λέω, να σας ρίξει μια αστραπή τώρα. Θα σας τρομάξει αστραπή ο κεραυνό. Και γελούσε ο Δασκαλάκης. Ρε Δασκαλάκη, του λέω, τι μου λες. Και αριστερά. Αριστερά. Εδώ νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανένας. Αχιλλέας Ασλανίδης, κυρίες και κύριοι. Η θρηλυκή Αμαλία. Από τα τσαμούρια και τις λάσπες της Καλαμαριάς στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Εκπληκτική οχταετία. Και πουλήθηκε 5 εκατομμύρια. Στον Παναθηναϊκό. Και ξέρετε ρε ΠΑΟΚια. Τι συμφωνία έκανε με το Ματζαβελάκι για να κατέβει στην Αθήνα. Κύριε Πρόεδρε, τον είπε, εγώ θα έρθω στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θα απαιτήσετε ποτέ να αγωνιστώ εναντίον του ΠΑΟΚ. Και 5 χρόνια, 10 αγώνες και κύπελο 15, εναντίον του ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκες ούτε σε έναν αγώνα ο Αχιλλέας. Με τη σουτάρα που έσπαζε δοκάρια, με την τρίπλα την κοφτή, με την τρέλα. Παίζει μια φορά ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, ένα εκπληκτικό Πανιόνιο. Με Χάιντα, με Ιτσόγλου, με Αθανασούλα, με Φίλη, με Μωραϊτέλη, με Βέβε. Μισή Εθνική Ελλάδος. Στην Τούμπα 1-1 το αποτέλεσμα. 90 λεπτό, πέναλτι από τη μεριά της 8. Σε εκείνο το μάτς γίνανε οι καλύτερες αποδόσεις στην καριέρα τους από δύο πολύ μεγάλους θερματοφύλακες. Από το Φίλι του Πανιωνίου και το Στέφα του ΠΑΟΚ. Βγάλανε τα άπιαστα. Αν κάποιος ήταν μέσα σε αυτόν τον αγώνα σίγουρα θυμάται. Και γίνεται στο 90 πέναλτι του ΠΑΟΚ, πάει για πρωτάθλημα. Θυμάμαι το Φουντουκίδη και τον Κούδα αγκαλιά. Το κέντρο του γηπέδου να κοιτάζουν προς την 4. Η μισή ομάδα είναι πεσμένη κάτω, η μισή είναι γυρισμένη και δεν πάει κανείς να χτυπήσει το πέναλτι. Έτσι βγαίνει η Αμαλία. Πάει, την πιάνει, τη βάζει, κάνει 3-4 μέτρα πίσω και ρίχνει ένα κεραυνό. Ποιος φίλης τώρα για αυτά. Πάρε να έχεις 2-1. Ψυχάρα ο Αχιλλέας. Ο μεγάλος Αχιλλέας Ασλανίδης. Ακούω κάποια αυτά. Το συγκαμπάλα με είπε ένας. Απίστευτα πράγματα. Και για το The Center For. Ναι, συμφωνώ ρε φίλε. Και ο Κωστίκος και ο Δημόπουλος ήταν δύο τρομερά Center For. Αλλά δεν ήτανε. Στη τι παίζανε δεξιά και αριστερά περισσότερο. Όταν έμπαινε ο Κωστίκος από δεξιά γινόταν Center For ο Φωνιάς. Και όταν έμπαινε από αριστερά ο Φωνιάς γινόταν Center For ο Γιωργάρας ο Κωστίκος. Μεγάλα Center For και τα δύο.
Σίγουρα θα κατέληγα σε έναν από τους δύο. Δεν μπορώ όμως να μην μνημονεύσω αυτά που μου είπανε παλαιότεροι και σέβομαι τους παλιούς παοξίδες, αυτούς που χτίσανε την Τούμπα. Λάμπης Κουιρουκίδης, δεν τον είδα. Αυτά όμως που μου λένε είναι σαν να τον έχω δει. Ζει ακόμα ο άνθρωπος αυτός. Με τη θρυλική τριάδα Γεντζής, Παπαδάκης, Κουιρουκίδης. Το Δραμινάκι, το Τσακάλι, σταμάτησε νωρίς την μπάλα, 26-27 χρόνια από μηνίσκο. Τότε όταν πάθαινες μηνίσκο, οι άνθρωποι διδάξανε ποδόσφαιρο. Είναι αυτοί που κάναν την πρώτη μεγάλη ομάδα. Και ήταν όλοι από μια ομάδα που έβγαζε συνέχεια ταλέντα. Από αυτή την ομάδα που βγήκε ο, και ο Γιώργος ο Κούδας, ο Γιάννης ο Χατζιαντωνίου, ο Παράσχος, ο Πέλιος, ο Κούλης ο Αποστολίδης, ο Δράμαλης και άλλοι, και άλλοι. Ενός αυστριακού προπονητή, γιατί το 1960 ο ΠΑΟΚ είχε αυστριακό προπονητή στις ακαδημίες του. Για τέτοιο νοικοκυριό σας μιλάω. Πόσο είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ? Η K20 του Γκαρσία. Βεβαίως και ο Γκαρσία ενδεχομένως να μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση εκεί στα χαφ. 0-0. Σε ποιο λεπτό, παιδί μου? Στο 60. Με ισοπαλία ή με νίκη του ΠΑΟΚ παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, έτσι. Άμα χάσει όμως, το παίρνει ο άλλος το πρωτάθλημα. Ισοβαθμούνε πάλι, κάτι γίνεται, μάλιστα. Λάμπη Κουιρουκίδη, λοιπόν, θα έβαζα εγώ. Αν έκανα την ομάδα και βασιζόμενος πάντα σε αυτά τα οποία μας έχουν πει οι μεγαλύτεροι και τα σέβομαι για να λένε αυτοί ότι ήταν ένας παίκτης άλλης φουρνιάς, άλλης γενιάς, άλλης αξίας, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Λάμπης, ο Κουιρουκίδης, θα έμπαινε κατά τη γνώμη μου μέσα στην καλύτερη εντεκάδα, εάν μπορείς να κάνεις καλύτερη εντεκάδα, φυσικά αφήνοντας έξω και παίκτες σαν τον Λίνο, όπως είπαμε, που εντάξει, μπορεί να ήταν τεράστια η προσφορά του, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν ενδεκαδάτος όπως του Γεωργιάδη, σίγουρα του Γουχού, τεράστια η προσφορά του στον ΠΑΟΚ. Του Σκαρτάδου, βέβαια ο Γιώργαρος έπαιξε μπάλα και να σας πω κάτι, εάν μπορεί να είναι παρατραβηγμένο, αλλά το μόνο παίκτη ξένο που θα έβαζα σε αυτή την ομάδα, εάν δεν υπήρχαν ο Κωστίκος με τον Δημόπουλο και φυσικά ο Λάμπης Κουιρουκίδης που είπα προηγούμενα, θα βάζα τον Μουσλίμοβιτς. Αυτή τη σεντερφοράρα που όχι μόνο έβγαζε ψυχή παοξή μέσα στο γήπεδο, είναι και σημαδιακός παίκτης για τους παοξίδες. Έτσι με λένε αυτοί, τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκάρα. Λοιπόν, είναι αυτός που άλωσε το Φενέρ μετά από 100 χρόνια που ξαναγύρισε ο ΠΑΟΚ στην πατρίδα του, εκεί που, από εκεί που έφυγε ξεριζωμένος, πέτυχε τη μεγάλη αυτή ανατροπή και νίκη, γιατί νίκη είναι για μένα. Πήρε τη σημαία, να πούμε εκεί πέρα, το σημαίακι του Αράουτ και το έκανε σημαία. Και γύριζε γύρω γύρω γιατί πάθανε η ζημιά οι τουρκαλάδες. Αμάν, λέει, κουφάλες, γιαούρδες, ξανάρθαν να τα μας φάνε ζωντανούς. Και πρωταθλητή τον κόσμο που ήταν σε εκείνο το μάτς, που έδειξε τι θα πει παοξίδικη ψυχή. Θα πεις κανένα επεισόδιο, δεν τρέχει τίποτα. Καμιά φορά χρειάζονται. Και είναι από τις λίγες φορές, από τις πολλές φορές που κάνανε επεισόδιο οι παοξίδες, από τις λίγες φορές που έχω να πω για σάρε αλάνια, καλά τους ξηγηθήκατε. Διάλειμμα. Ακούτε το συγκρότημα Μπάραμπας, σπανιόλικο είναι.
Oh my woman, oh my girl. Έχει μια γυναίκα ή μια γκόμενα ο κύριος. Και τις τραγουδάει και τις δύο. Και τη γυναίκα και το αίσθημα. Το παίζει δίπορτο ο Μπαραμπάς. 2-31-0 2-87-8-8-8. Πληκτρολογήστε στο τηλέφωνο σας αυτό το τηλέφωνο και αμέσως θα επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Λίμπερο που θα σας συνδέσει αμέσως μαζί μας. Έχουμε γραμμές, πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας κύριε μου. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε μου. Ο Πασχάλης Ολυμπιακάρης είμαι. Η ομάδα που έκανα είναι ο εφιάλτης σου, διότι επί 22 χρόνια σε κέρδιζε στην Τούμπα και έπαιρνε και αποτελέσματα στο Καραϊσκάκης με αποκορύφωμα το 0-4 που έγινε και η αρχή για την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος, κύριε Πασχάλη. Μπορώ να μιλήσω κι εγώ? Εάν δεν θα μιλήσεις. Εσύ είπες 21, εγώ σε βάζω 2 ακόμα, γίνονται 23. Ωραία. Με είχες γκόμενα, έχανα από το αεροδρόμιο. Ναι. Το πρωτάθλημα πες μου, ποιος το έπαιρνε? Ο Ολυμπιακός. Μπράβο, επομένως δεν με ενδιαφέρει. Πώς Ψάχνω να χαϊδέψεις και λίγο μπουτάκι. Δεν έπαιζα ρε καλύτερη μπάλα από σένα, μολόγα. Έπαιζες και λοιπόν και τι να το κάνω. Τι βρωμιά σας. Μας διαφημίζετε ότι είστε ύπουλοι. Εσείς, λοιπόν, αλλά τουλάχιστον εσείς βγαίνετε παρικαρίσια και το λέτε. Ναι ρε μάγκες, είμαστε και οι λοιπόν. Πουλοί. Οι αεξίδες που κάνουνε τα αδέρφια μας, οι παπάδες λοιπόν. Αυτοί τι να πούνε. Ακούω τώρα κύριε. Φίλε Γιώργη, είμαι στην έκθεση, στην Πανελλήνια έκθεση γερμανικό ποιμενικό στο Καζατζόγλιο. Ναι. Αλλά δεν μπορούσα, βλέποντας τα σκυλάκια που αγαπάω, να μην ακούω και την ραδιοφωνική μου καψούρα. Μάλιστα. Που είσαι εσύ. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ. Να μην ευχαριστείς τίποτα, όλα τα κερδίζεις με το σπαθί σου. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή είσαι παλιός παράγοντας, αν είσαι παράγοντας αυτή τη στιγμή του ποδοσφαίρου, θα ήθελες τερματοφύλακα? Εξήγησα ότι δεν ξέρω, μήπως τον έχουν κάνει τάλιρα. Όχι, άκουσα να δεις. Εμένα λούπαει το βρώμικο μυαλό μου. Γιατί το μυαλό μου... Νομίζεις όλοι σαν και σένα είναι. Λοιπόν, εγώ θα το πω και ας το πούνε και οι υπόλοιποι που θα πάρουν. Ωραία. Μήπως αυτή η μεταγραφή είναι γραμμάτιο της πρώτης αγωνιστικής με τη Δράμα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και που έβαλε 3. Με την Ξάνθη, και... παπά. Μπράβο, ναι, και είναι γραμμάτιο που πρέπει να πληρωθεί τώρα. Ναι, αλλά στο δεύτερο που έβγαλε την ψυχή του και έβαλε ο ΠΑΟΚ στο 90 γκολ, εκείνο δεν το λες. Γιατί εσύ κάθε μέρα υπογράφεις επιταγές. Α, έτσι. Η επιταγή υπογράφηκε τότε που από εκεί και πέρα είσαι τρένο. Αλλά έπρεπε να κάνεις την αρχή. Νομίζεις ότι όλοι είναι σαν και σένα βρωμιάριδες. Μήπως είναι γραμμάτιο που πρέπει να πληρωθεί και τώρα? Είναι και τερματοφύλακα δεν θέλει. Δεν θέλω, όχι. Δεν θέλω, αλλά δεν μου λες. Εάν έχουν δώσει, έχουν πουλήσει το ρεπ, δεν θέλω δεύτερο τερματοφύλακα. Με ποιο αν τη βγάλουμε, τον Γλυκό? Λοιπόν, και γιατί να την πουλήσει τώρα, ρε φίλε? Για να πάρω αυτό είναι πιο καλά. Τέλος πάντων. Εγώ τον βλέπω επιταγή διπλό γράμμι. Άντε, γεια. Ο επόμενος, ορίστε. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου κύριε Κώστα. Καλά τα ντολμαδάκια που έπαγες? Δεν πήρα ντολμαδάκια. Τι πήρες, γεμιστά? Κεμπάπ. Α, το ρίξαμε στο κρέας σήμερα. Κεμπάπ, λοιπόν, τουρκικό φαγητό, αλόθρισκε. Μαντάρα τα έκανε σήμερα. Καλά, εντάξει ρε φίλε. Έβαλε στον Πασχαλάκη παίξει την ενεργία. Ο οποίος είναι στη μέχρι τα βιοδρομία του. Φεύγει ο Πασχαλάκης, μπαίνει ο Στέφας. Δεξιά σωστά έβαλε Γκούναρης. Αριστερά σωστά Ιωσήφιδη. Και κέντρο άμυνας φεύγουν και οι δύο. Και παίζουν και μπαίνουν σκαρτάδος Μητσιμπόνας.
Στο... Σκαρτάδος Μιτσιμπόνας, μάλιστα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ο Μιτσιμπόνας έπαιξε 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ρε. Όσο και να έπαιξε, πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Και επειδή πέρασε, εντάξει, σιγά το Μιτσιμπόνα τώρα. Μπαίνει μέσα. Ναι, τον κούλι τον Αποστολίδη με τον Μιτσιμπόνα. Αν θες βάλει και τον κούλι τον Αποστολίδη. Με αυτό να έβαλα εκεί και τον Αρίσταργο τον Βουντουκίδη. Ποιος Βουντουκίδη, μωρά, η Αχίλιο Φτέρνα της άμυνας ήταν αυτό. Το βουνό μόνο ψηλά ήταν καλό. Λοιπόν, στους χαπ, τους έβαλες. Κούδα, Σαράφη, Τερζανίδη. Αλλά μπροστά σου είπαν για τον... Για τον Κουρουκίδη. Θέλω να μου πεις εσύ που τον έχεις. Θέλω να μου πεις εσύ που τον έχεις δει. Εγώ τον Κουρουκίδη. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ. Τη γνώμη σου, γιατί εγώ δεν τον είδα. Εγώ από αυτά που λένε είπα ότι είναι το καλύτερο center forward που πέρασε. Ξέχασες τον καλύτερο έξω δεξιά. Καταρχάς έξω δεξιά έβαλε στον Παρίδη και έξω αριστερά τον Ασαρανή. Ναι. Ενώ παίζαν αντίθετα. Άντε πάνε πιες κανένα ούζο ρε εκεί πέρα. Νοθευμένο που βγάζετε στην Κατερίνη. Γιατί ούτε ούζα δεν ξέρετε να κάνετε. Πόπεζε δεξιά ο Αχιλλέας. Ο Λέανδρος ο Σιμεωνίδης είναι το μεγαλύτερο έξω δεξιά που έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν, όχι. Πιο καλός ήταν ο Μιτσάρας. Ο μεγαλύτερος ήταν ο Λέανδρος ο Σιμεωνίδης. Τον είδα τον Λέανδρο. Λοιπόν, πολύ μεγάλος παίκτης. Άμα δεν υπήρχε ο Μιτσάρας θα τον έβαζε. Μπροστά ήταν, μπροστά είναι, Λέανδρος, Κουρουκίδης και Παρίδης, αν και εμένα μ' αρέσει και ο Αφεντουλίδης. Αριστερά. Πολύ μεγάλος και ο Ανέσης ο Αφεντουλίδης. Αν δεν υπήρχε ο Αχιλλέας θα τον έβαζε. Ήταν πιο κοντά στο γκολ. Αλλά... Ναι, ήταν λοιπόν, κοντά στον κόλλη. Αλλά επίσης, θα σου πω ότι μπορείς να βάλεις και το δίδυμο με ο Κωστή Κωδημόπουλου. Βεβαίως. Αλλά ο Λέανδρος από έξω δεξιά δεν βγαίνει και ρώτα όποιους θέλεις. Ναι. Καταρχάς, είπες για τον Κούδα, έτσι. Ο Κούδας όλα τα χρόνια στην Εθνική έπαιζε με το νούμερο 7 λόγω Δωμάτου. Ναι. Γιατί ο άλλος δεν μπορούσε να παίξει η κοντή εκείνη δεξιά. Και έβαζε τον Γιώργαρο που μπορούσε να παίξει παντού. Τον αξιολογούσαν πολύ περισσότερο. Τι λες, για δεκάρι. Το βάλω τώρα. Εντάξει, τον Ουρέγεφ τώρα με τον κοντό. Εκείνη την εποχή της δεκαετίας του 60, δεύτερο δεκάρι στην Ελλάδα ήταν ο Φουλίδης του Πιερικού. Και ρώτα τους παλιότερους. Δεν έχεις ιδέα. Και πάλι επιμένω ότι ο Αφρανίδης έπαιζε έξω δεξιά και ο άλλος έπαιζε έξω αριστερά ο Παρίδης. Άντε καλά. Άντε καλά. Και πάλι επιμένω. Κακός επιμένεις. Κακός και πάλι λάθος κάνεις. Θα βγουνε κρατές και θα μας το πούνε τώρα. Ρώτα τον ίδιο τον Αφρανίδη να σου πει πού έπαιζε. Εφτάρι ρε είχε ο Μιτσάρας και 11 είχε ο Παρίδης. Ο δεν έχει σημασία το νούμερο στην πλάτη. Δεν μου λες. Το Mamba LD αυτό που πήρες καλό ή... 11, δεν μου λες... Άσε μίλα για δεν έχεις ιδέα από ποδόσφαιρο ρε, είσαι άπαλος. Το 11 δεν παίζει έξω αριστερά. Ναι, έξω αριστερά παίζει. Ποιος το φορούσε? Ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας φορούσε νούμερο 11. Ποιος το φορούσε, ο Κασιδόκος Στάς. Και το 7 το φορούσε, και το 7 το φορούσε ο Παρίδης. Ο Μιτσάρας. Λοιπόν, ρώτα όποιον θέλεις για αυτό που σε ρωτάω. Καλά. Ο δεξιοπόδαρος ο Αθλανίδης έπαιζε έξω αριστερά. Αριστερά. Άντε ρε κάνε μαστικάρι. Άντε ρε άσχετε. Άσχετε. Ανίδε. Άσχετε. Άσχετε. Ούτε να φας δεν ξέρεις. Πήγες και πήρες Κυριακάτη κάτι πήρε. Λέει μάμπα ηλντίτη κάτι πήρε. Ένα τουρκικό φαγητό. Ο παπάς της Κατερίνης. Ο καντιλανάφτης. Παπάς και καντιλανάφτης μαζί είσαι. Με πεις ο Λέανδρος. Πολύ καλός ο Λέανδρος. Βέβαια ο Ταμπόχ όπως τον λέγανε. Τον είδα, έπαιξε μέχρι το 70 ο Λέανδρος. Ο Μιτσάρας ήταν άλλη ιστορία ρε μεγάλε. Και ο Λέανδρος. Πολύ μεγάλος. Εξαιρετικός. Θα τον προτιμούσα ακόμα και από τον Γιώργο τον Γεωργιάδη για να σου κάνω το κέφι. Άσχετε. Άμπαλε. Βρίζεις να πούμε το και μόνο που λες το Φουλίδι με τον Κούδα. Ο Κούδας ρε, άμα δεν υπήρχε ο Κρόιφ ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου τότε. Τον είδε ο Κρόιφ και τον είπε
Έλα μαζί μου να σε πάω και τον είχε έτοιμο αυτό να παίξει ένα χρόνο στη Βαλένθια για μετά να έρθει στην Μπαρτσελόνα να σε δούνε. Και δεν τον έδωσε ο Παντελάκης. Ποιος Φουλίδης βρε Φουλίδη. Άσχετε. Αλλά βορειοαλλαδίτης φίλος του ποδοσφαίρου και έγινε. ΑΕΚ τι περιμένεις. Κρυφαριανέ. Παπά παπά. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Γεια σου ρε παπά Συρίγο. Γεια σου ρε και σένα καντιλανάφτη. Βγήκε να πούμε τώρα ο Μητροπολίτης Κατερίνης να πούμε μας πει ότι ο Αχιλλέας δεν παίζει αριστερά. Ορίστε άντε κάτσε να τον συζητήσουμε. Και ο Ιωσήμιος που έπαιγε ρε παιδιά. Πάει λέει τώρα. Με το Μιτσιμπόνα μου λέει. Ρε ποιο Μιτσιμπόνα ρε έπαιξε εκεί πέρα ρε ο Κούλης. Ο Ιωσήμιος μπορεί να ήταν μπάκα αλλά συνέχεια μπροστά έπαιζε. Συνέχεια. Μπροστά. Από ποια πλευρά έπαιζε. Αριστερά ρε. Μην τρελάθουμε. Δεξιά έπαιζε ο Γούναρης. Αν μας πει που έπαιζε τώρα ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας αριστερά έπαιζε. Και δεξιά έπαιζε ο Μιτσάρας. Έτσι λέει αυτός. Εγώ έτσι λέω αυτός. Έτσι. Εγώ λέω δεξιά έπαιζε ο Παρίδης και αριστερά έπαιζε ο Αχιλλέας. Αυτός κάτε, τα λέει. Κάτσε αυτός αριστερά έλεγε. Όχι, δεξιά έλεγε έπαιζε ο Αχιλλέας. Και αριστερά όχι, ο Παρίδης. Εξ αριστερά μου έλεγε ότι έπαιζε. Όχι ρε. Δεν μου λες τσιπουράκι, τσιπουράκι. Γεμάτε, κόφτον το γεμάτο. Γεμάτος. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. 2-31-0-287 και 3-8. Παρακαλώ. Ορίστε. Ο επόμενος. Ήθελα να πω για τον Λέανδρο. Ναι. Πολύ καλύτερος παίκτης από τον Παρίδη. Τον είδες. Ο Λέανδρος κράτησε για χρόνια μόνος του τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ως που βγήκε ο Κούδας εδώ. Ναι. Συμφωνώ σε όλα. Εμένα μ' άρεσε πιο πολύ ο Παρίδης. Κοίταξε. Ο Κούδας όταν από τα τσικό που έπαιξε στον ΠΑΟΚ ήταν έξω δεξιά όλα τα χρόνια στα τσικό. Ναι. Έπαιζε έξω δεξιά. Αλλά επειδή ήταν ο Λέανδρος τον βάλα έπαιξε δεκάρι. Δεκάρι τον έπαιξε ο Κούδας όταν γύρισε από την Αθήνα, τον Πειραιά. Το 66 όταν έφυγε έπαιζε δεξιά. Όταν σταμάτησε ο Λέανδρος παίξαν με τον Λέανδρο μαζί. Παίξανε βέβαια, παίξαν. Μέχρι το 70 έπαιξε ο Λέανδρος. Μέχρι το 70. Βέβαια. Εντάξει. 69-70. Εκεί κάπου έπαιζε. Ο Λέανδρος έπαιξε 10-12 χρόνια γεμάτα. Εγώ τον είδα πολύ. Τον Λέανδρο. Ναι, τον αγαπάω. Το Μιτσάρα τον έχω πιο πολύ αδυναμία. Γι' αυτό τον έβαλα τώρα. Ίσως. Αλλά για μένα ήταν καλύτερος παίκτης ο Λέανδρος. Μπορεί και δεν το. Γιατί ενδεχομένως εσύ να τον είδες από το 58 που ξεκίνησε μέχρι το 64-65 που να έκανε παπάδες. Εγώ ήμουν μωρό τότε. Ναι. Δεν. Και αλλά λίγο το μετά μόνο παίχτη, εκτός από το Λουκανίδη, εκτός από παίχτη του ΠΟΚ που καλούσανε στην Εθνική βέβαια, δεν νομίζω να είχε παίξει, αλλά τον καλέσανε πάρα πολλές φορές. Το Λέανδρο. Βέβαια. Είχε πιο καλούς παίχτες τότε. Εξτρέμ. Βέβαια. Βέβαια. Δεξιά πρώτα μπορούσε να βάλεις τον το ΔΕΔΕ του Παναθηναϊκού Πανιωνίου. Ο ΔΕΔΕ πιο μικρός είναι, εντάξει, πιο μικρός είναι. Έπαιξε το 66, 67, 68 έπαιξε δυνατή μπάλα ο ΔΕΔΕΣ. Ναι, εσύ εσύ ενδεχομένως να βάζεις το Λέανδρο τώρα στο 60, 62, 63, 64. Εκείνα δεν τα θυμάμαι, δεν τα ξέρω, δεν τον έχω δει. Ναι. Και το Κουρουκίδη κάτι είχατε πει για το Λάμπι ότι ο Κουρουκίδης τραυματίστηκε σε παιχνίδι του Άρη, με τον Άρη. Μάλιστα. Εγώ το επειδή χτυπήσανε, ναι, όπως χτύπησε ο Αλεξιάδης το, πώς το λένε, το Μουσελεμίδη. Το Μουσελεμίδη τον χτύπησε ο τερματοφύλακας, όχι ο Χριστίδης, εσκεμένα πάντως. Παντελάκος, πώς το λέγανε. Όχι, ούτε ο Παντελάκος, ούτε ο Πετράκης, ο νομίζω ο Καλδεριντζής. Άρα είσαι, πρέπει να είσαι 70 εσύ. Είμαι 72. Τότε πες με σε παρακαλώ πολύ, γιατί είπα ότι τον Λάμπη τον Κουρουκίδη δεν τον πρόλαβα, αλλά από αυτά που με έχουν πει τον βάζω στη μεγάλη ομάδα που θα έπρεπε να υπάρχει. Ναι. Ήτανε τόσο καλός όσο λένε. Ήτανε, κοίταξε να σου πω κάτι. Πριν λίγο καιρό είχα δει μια εκπομπή του Γλύκα που είχε τον Ιφαντή. Ναι. Ο Ιφαντής ήταν με... Και το ρώτησαν για center for και είπε ο Ιφαντής για μένα καλύτερο center for στην Ελλάδα λέει ήταν ο Λάμπης ο Κουρουκίδης. Μάλιστα.
Άρα δικαιώνομαι. Το είπε ο Εφάντης. Αυτός δεκάρι, ναι. Για το Φουλίδι που λέει ο κύριος Κώστας, ήταν πράγματι πολύ καλός παίκτης. Αλλά δεν είχαμε τηλεοράσεις τότε, όταν παίζαμε στην Κατερίνη έπρεπε να τον δούμε όταν έρθουν εδώ 3-4 παιχνίδια. Ήταν πολύ καλός παίκτης. Και πώς δεν τον πήρε κανένας Παναθηναϊκός, κανένας Ολυμπιακός, αφού ήταν τόσο καλός. Εντάξει, είχε πολλού. Μα είχε και τερματοφύλακα, είχε καλό, και center back είχε καλό. Και ένα extreme, το Λιάπης, ήταν Λιάπης, πολύ μικρός. Λιάπης. Και ένα Φελεκίδη είχε. Φελεκίδης, Πορτοκαλίδης, ξέρω εγώ. Και Καραφουλίδη είχε, μου φαίνεται. Καραφουλίδη, ο οποίος αυτός ήρθε και στον ΠΑΟΚ, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Ναι, πρέπει να έρθει και στον ΠΑΟΚ. Και έναν και Κεφαλίδη που πήγε στην ΑΕΚ. Ναι. Είχε καλή ομάδα ο Περικός τώρα. Ποια Λάρισα. Ορφέ. Καμία Λάρισα μπροστά στον Περικό. Όχι, είχε ομαδάρα τότε. Εσέ τώρα. Περικός, η Λάρισα είχε τρία χρόνια καλή ομάδα όλοι. Ο Περικός και έβγαλε και Καμπάδες, έβγαλε Παπαϊωάννου, έβγαλε Κωστίκους. Ναι, μπράβο. Τώρα, να είσαι καλά. Να είστε και εσείς καλά. Γεια, γεια χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Λατρεμένε μου κύριε Γιώργο. Καλημέρα χρυσέ μου άνθρωπε. Αγαπημένα μου, λατρεύω το χιούμορ σου, είναι τιμή και χαρά μου να πάντα να μιλώ μαζί σου. Να ο Ιωάννης από τον κάμπο της Κύδρας. Καλώς τον Ιωάννη. Τι γίνεται, ο κάμπος εκεί πέρα, ο θρηλυκός. Ο κάμπος ανθίζει, πρασινίζει, μεγαλώνουν τα ροδάκινα, θέλουν αρέωμα, θέλουν δουλειά, θέλουν κόπο, μόχθο. Εντάξει ρε, τώρα δύο μήνες θα δουλέψετε τώρα και κάθεσαι και το λες και μετά όλο χειμώνα μήνες, κάθεστε. Ρε. Μέχρι τον Οκτώβριο θα βαράμε πρωτογενή παραγωγή εκεί στην Κομπόστα, πάνω στο κλακ, στο χωράφι. Έχετε τόσο τώρα δουλειά. Καθαρίζουμε και αυλάκια, κάνουμε τα πάντα κύριε Γιώργο για να επιβιώσουμε. Έχει δουλειά όμως. Άμα είσαι δουλευταράς, έχει. Άμα είσαι τεμπελόσκυλο, κάθε με το πράπε στο χέρι. Στη Θεσσαλονίκη και δουλευταράς να είσαι, δυστυχώς τις δουλειές που έχει ο αγρός, οι αγροτικές περιοχές δεν τη νιώσανε την κρίση όπως την ένιωσαν οι πόλεις. Ναι, εδώ έχουμε και την κοτούλα μας, το γουρουνάκι μας, το κατσικάκι μας, το πιπινάκι μας. Να κάνω ένα σχόλιο. Μου αρέσει η προσέγγιση σου, η αγωνιστική. Συμφωνώ. Αλλά θα φύγω από το αγωνιστικό λίγο και θα πάω σε διοικητικό. Γιατί υπάρχει αυτό το σκέλος νομίζω μέσα στο... Βεβαίως. Είπαμε για τον Παντελάκη, για τον Βεζιρτζή, για τον... Είπαμε, δεν είπαμε για τον... Πρόεδρο Παντελάκη. Παντελάκης. Μεγαλομέτωχο Σαββίδη. Ιβάν, κάτσε εκεί και μη μιλάς. Ας τον Παντελάκη να κάνει κουμάντο. Ναι, μόνο βέβαια. Πλέρωνε. Η δουλειά είναι ότι δεν θα πλέρωνε και θα βλέπει και πρωταθλήματα. Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι ο Ιβάν, δεν ξέρω, η σωστέφειά του, η εγωπάθειά του είναι μεγάλη και άνθρωποι με προσωπικότητα δίπλα του δεν αντέχουν. Ξεκαθανίζει. Αυτό νομίζω... το λες για τον Βεζιρτζή. Για όλους. Μα μένουν δίπλα του και για τον Ήβιτ το λέω. Είχε προσωπικότητα. Ο Ήβιτς. Βεβαίως. Ο Ήβιτς. Κατά με είναι ασυγχώρετη για προπονητή. Η ναι. Δήλωση ότι οι παίκτες στείνουν αγώνες στην ομάδα. Εκεί κύριε Γιώργο είναι πολλά που δεν θα τα μάθουμε ποτέ γιατί, ή θα τα μάθουμε πολύ αργά. Τι είναι. Και πολύ παίκτηκε. Αν να συγχώρει τη δήλωση γιατί τον κράτησανε. Ένα το θέμα. Θέμα δεύτερον. Γιατί δεν διώξανε αυτούς τους οποίους εννοούσε. Ναι. Σταματήσανε μόνο τον Τζαβέλα. Ακριβώς, στο πληθυντικό και... μίλησε. Στο... Δεν μίλησε στον ελληνικό. Εκείνο το κουρσούμι που έφερε και το πληρώνει τρία χρόνια ο Σαββίδης στον τερματοφύλακα τον Μπρίγκιτς, έφαγε τέσσερα γκολ όρθιος. Ναι, όχι μόνο ο Μπρίγκιτς. Αυτές είναι υποτίθεται επιλογές του. Εδώ είχαμε τον Φρανκ Κάρνες, τεχνικό διευθυντή. Μιλάμε για άνθρωπο τώρα, για γνώση του ποδοσφαίρου. Σε παρακαλώ. Μας έφερε τον Μίχελ. Ο Άρνεσεν ήταν, πώς έφερε το Ροντρίγκες, το οποίο τον πούλησες, όλοι οι παίκτες, τον Όλσεν. Μόνο με τη μεταγραφή του Ροντρίγκες έχει κάνει απόσβεση. Σε παρακαλώ πολύ τώρα και εντάξει, μπάς περιπτώσει. Ο Όλσεν δεν ήταν κακός τερματοφύλακας. Ήταν συγκυρίες, είχε κάποια... Τερματάρα, βγήκε ο καλύτερος τερματοφύλακας της Ευρώπης επέρσι. Εντάξει, και τον καλέσανε στην Εθνική Όλα Σουηδίας. Στυλιάρη στην αιστεία είναι, δεν έχει έξοδο. Για μένα τερματοφύλακας που φοβάται να βγει από την αιστεία, άστονα. Δεν μπορέσαμε να το δούμε τον τερματοφύλακα, εν πάση περιπτώσει. Έφαγε και εκείνο τον γκολ με τον Ηρακλή, τον κάνα τρία άτομα φάουλ. Και το έπνιξε και κάηκε.
αφού η νική του Μάζα ήταν ελάχιστη. Δεν μπορούσε να τσαρτζάρει και να βγει να τους πάρει παραμάζεμα. Παλικάρι της φακής. Όλτσεν. Έτσι λες. Έτσι λες εσύ. Εγώ. Έγινε ρε Γιάννο. Γεια σου κύριε Γιώργο. Ορίστε επόμενος. Μ' ακούτε. Βεβαίως κύριε μου. Κύριε Γιώργο, ορισμένα πράγματα πήρα για να τα βάλουμε στη θέση τους. Και δεν τα βάζουμε μέρα που είναι σήμερα. Ναι. Εγώ βέβαια είμαι από τα γενοφάσια μου Παουξής. Έπαιζα με τον Κούδα στατσικό μαζί του και παραμένω και φίλος του μέχρι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποια πράγματα που έχεις πει. Ο κύριος Κώστας που έλεγε ότι ο Ασλανίδης έπαιζε δεξιά, πράγματι έπαιζε δεξιά και ο Παρίδης αριστερά. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Σε αυτό είχε δίκιο. Μπορεί. Τώρα, όσον αφορά για το καλύτερο σεντρεφόρ, είναι πράγματι ο Κουρουκίδης, αλλά βέβαια ο Κουρουκίδης είχε τον καλύτερο και τον πιο τεχνίτη παίχτη που πέρασε από τον ΠΑΟΚ, τον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης έπαιζε για τον Κουρουκίδη. Όπου ήτανε τον έβρισκε και ο Κουρουκίδης με το κεφάλι έβαζε γκολ. Ήτανε το δίδυμο Αντωνιάδης Δωμάζος, Κουρουκίδης Παπαδάκης. Αν και δεν παίξανε την ίδια χρονική... Όχι, όχι. Παίζανε σε άλλα χρονικές περιόδους. Ήτανε στο, αλλά... στο κεφάλι τόσο καλός. Σαν Κουρουκίδης. Σαν τον Αντωνιάδη, δεν νομίζω. Και καλύτερος. Έλα ρε φίλε. Και καλύτερος. Εγώ τον έχω ζήσει και τον έχω δει. Το καλύτερο κεφαλίδι. Διότι ήτανε και αυτός, δεν ήταν τεχνίτης παίχτης, αλλά ήτανε δυνατός και με πολύ καλό άλμα και πολύ καλό κεφάλι. Και το σωματότυπό του ήταν δυναμικός. Βεβαίως, το, βεβαίως. Όπως το βλέπω τώρα, δηλαδή. Δυναμικό παιδί και δεν το τζαρτζάριζες. Δηλαδή τα σέντρε μπακ δεν μπορούσαν να το τζαρτζάρουνε. Ήτανε πολύ δυνατός και πολύ καλός στο κεφάλι. Τώρα, όσον αφορά για τον Λεάνδρο. Ο Λεάνδρος ήταν πολύ τεχνίτης, αλλά ο Παρίδης ήταν πάρα πολύ γρήγορος, ταχύτατος. Και έτσι και οι δύο είναι εξαιρετικοί οι εξτρέμ, όπως και ο Ασλανίδης. Και ο Ασλανίδης ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Ο Ασλανίδης είχε και το τρομερό το σούτ, έτσι. Βέβαια, και σούτ πολύ καλό. Πολύ και... δυνατό σούτ. Και ο Λέανδρος. Και ο Λέανδρος. Και ο, και ο Λέανδρος, αλλά στο σουτ τον Ασλανίδη δεν τον έφτανε. Δεν τον έφτανε. Ο Ασλανίδης απλώς ήταν πιο δυνατός. Άλλο θέλω να πω ότι και ο Λέανδρος και ο Παρίδης είχαν καλές σχέσεις με τα γκολ. Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν γκολτζίδες και οι δύο. Και οι δύο γκολτζίδες, αλλά ο Παρίδης είχε τον Κούδα του, και τον Τριζανίδη που τον πετούσαν μπαλιές μπροστά και έτρεχε σαν σφεντόνα, δεν τον έπιανε στον Παρίδη και κατευθείαν έμπαινε μέσα στην περιοχή. Όσον αφορά για, τους, για τη διοίκηση, βεβαίως ο Παντελάκης είναι από τους καλύτερους, ο πιο δαιμόνιος που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Ήτανε ο Ματζαβελάκης, όπως ήταν ο Ματζαβελάκης στον Παναθηναϊκό, έτσι και ο Παντελάκης ήταν στον ΠΑΟΚ. Και ένας τρίτος ακόμα, μπορούμε να πούμε, ήταν ο Καμπάνης του Αραιός. Αυτοί οι τρεις παράγοντες... Να σου παράγοντες... πω και έναν τέταρτο. Για πες τον. Ένας Μπέλας. Α, ναι, ναι, ναι. Αστέριος, ναι, Μπέλας. Ναι, και αυτός, και αυτός, και αυτός. Πανεγιάλιος. Δυνατός. Ναι, στον Πανεγιάλιο. Αλλά τους τρεις αυτούς δεν τους φτάνει κανένας παράγοντας. Ήτανε δαιμόνιοι παράγοντες και ξέρανε πάρα πολύ καλά, ελισσότανε και μπορούσαν να κρατήσουν την ομάδα σε επίπεδα έτσι όπως έπρεπε. Δηλαδή και ο Ματζαβελάκης και ο Παντελάκης και ο Καμπάνης του Άρεως ήταν οι τρεις καλύτεροι παράγοντες που μπορούσαν. Και δηλαδή μπορείς όταν έχεις σωματείο και έχεις έναν τέτοιο παράγοντα, μπορείς πράγματι να προχωρήσεις και να στηριχθείς σε τέτοιο παράγοντα. Να ρωτήσω κάτι, μια και μου είπατε ότι προέρχεστε από τα... Και κάτι σε ξέχασα να σου πω, ναι, ναι, ότι αυτός που έφτιαξε ακαδημία για πρώτη φορά στην Ελλάδα
ήταν ο Αυστριακός Βίλης στον ΠΑΟΚ. Αυτό πήγα αυτός να σε ρωτήσω έκανε τώρα. Τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο Βίλης ο Αυστριακός, στον οποίο έπαιζα και εγώ τότε επί Βίλη. Επειδή έπαιζες επί Βίλη, αυτό πήγα να σε ρωτήσω το προηγουμένως. Το 56. Το 1956. Είχε αυστριακό προπονητή στις ακαδημίες ναι, ο ΠΑΟΚ. Ο Βίλη. Ήτανε τόσο... Ο οποίος ξέρεις τι έκανε αυτός. Ναι. Αυτός είχε μαζέψει όλα τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου, της δευτέρας γυμνασίου, από το τρίτο γυμνάσιο, από τα διάφορα γυμνάσια. Έκανε ένα πρωτάθλημα, έκανε 10 ομάδες από τέτοια παιδιά και έκανε ένα μίνι πρωτάθλημα μεταξύ τους από τις 10 εντεκάδες. Και από εκεί μέσα έβλεπε τώρα ποιος παίχτης έχει μέλλον και ποιο παιδί είναι έτσι φτιαγμένο ώστε μπορεί να προχωρήσει και έκανε μια ιδιαίτερη ενδεκάδα από αυτούς. Και σιγά σιγά προωθούσε τα παιδιά στην τρίτη ομάδα, γιατί τότε είχε την πρώτη ομάδα, τη β' ομάδα και τη γ' ομάδα. Και από αυτά εδώ τα τσικό προωθούσε παιδιά στη γ' ομάδα. Και από εκεί και πέρα έτσι έγινε ο Λέανδρος, έτσι έγινε ο Χαβανίδης, έτσι έγινε ο... στην Αυστραλία που έφυγε ο... Γιαννέλος. Ο Γιαννέλος, μπράβο παλικάρι μου, ο Γιαννέλος και κάποιοι άλλοι ακόμα οι οποίοι προδοθήκαν προς την πρώτη ομάδα. Μάλιστα. Αυτά. Πάντως μου κάνει εντύπωση το ότι σε χρονιές οποίες υπήρχε δυστυχία και πείνα. Ναι. Το 55 μετά την πείνα δεν υπήρχε, υπήρχε εντάξει μια υπήρχε κατάσταση ανέχεια, ήταν μεταπολεμική η οποία προχωρούσε ο καθένας. Ναι, είχε λέω, μια φτώχεια οπωσδήποτε. Το νοικοκυριό του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε αυστριακό προπονητή στις ακαδημίες. Μάλιστα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, βεβαίως. Ήταν ο Βίλη. Ο Βίλη. Μπράβο. Ο Βίλη ο Αυστριακός. Ωραία, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια ανοιχτές γραμμές. Για να κάνουμε την καλύτερη ομάδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Εγώ από αυτά που είδα και από αυτά που άκουσα προσπάθησα όσο μπορούσα να περιορίσω τους μεγάλους παίκτες που περάσανε από τον ΠΑΟΚ και να κάνω μια ομάδα κατά τη γνώμη μου την καλύτερη. Ίσως υπάρχουν διαφωνίες, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτοί οι παίκτες ήταν αυτοί που σημαδέψανε τα 50 τελευταία χρόνια τουλάχιστον που βλέπω εγώ μπάλα και έβαλα μέσα και τον Γκουιρουκίδη, τον Λάμπη, χωρίς να τον έχω δει, αλλά φίλος ο οποίος βγήκε προηγούμενα και μας μίλησε, συμφώνησε μαζί μου γιατί προερχόταν ο άνθρωπος αυτός από τις ακαδημίες, τα τσικό όπως λέγαμε τότε του ΠΑΟΚ και τον πρόλαβε τον παίκτη και τον είδε σε όλο το μεγαλείο. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια, ανοιχτές γραμμές, ορίστε. Γιώργο. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Νικόλας Πειρατής. Καλώς τον Νικόλα τον Πειρατή. Φίλε μου, εγώ θα σε πω μόνο δύο πράγματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω για όσες φορές βγήκα στο ραδιόφωνο, δικιά σου εκπομπή, ποτέ δεν με έκοψες, μ' άκουσες και αυτό το σέβομαι. Αυτό θέλω να πω, φίλε, τίποτα άλλο, σε τιμά οτιδήποτε κάνεις, γιατί το θέμα είναι να μπορείς να πεις κάτι χωρίς να βρεις φυσικά, αλλά απλώς μια δουλευτική όψη. Σε ευχαριστώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, μια και είσαι παλιός ρε Νικόλα. Καμιά φορά ξέρεις το μυαλό του ανθρώπου σταματάει, δηλαδή εγώ το νιώθω σταματημένο αυτή τη στιγμή. Ο Μίτσος ο Παρίς δεξιά έπαιζε ή αριστερά? Άμα σου πω ότι έχω πρόβλημα συμμετικού. Μάλιστα. Είχα πάντα αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, πώς να σου πω, είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που ταξίδευε στην Ελλάδα. Έκανα 18 ώρες και ήμουν πίσω από το πανόραμα, το πιστεύεις? Έμπαινα από περιφερειακό σε περιφερειακό με το καβασάκι το ζήτα και πώς βρέθηκα πανόραμα από το Κορδελιό, μόνο εγώ το καταλαβαίνω. Και όταν πήγα σπίτι, συγχωρημένη μάνα μου λέει πέρασε καλά, λέω καλά. Γιατί άμα την έλεγα ότι χάθηκα θα με αποκλήρωνε.
Είμαι ονειροπόλος φιλαράκι, έχω πρόβλημα στο θέμα, δηλαδή ξεχνάω εύκολα, πώς να σου το πω, μάλιστα, με οδούς και τέτοια, δεν ξέρω που μένω, δηλαδή, πώς να σου το πω τώρα, είμαι άλλη φάση. Εγώ νομίζω, ναι, νομίζω λίγο, νομίζω πρέπει να ήταν κέντρο προς τα δεξιά. Δεξιά έπαιζε ρε παιδί μου, θα τρελαθώ δηλαδή τελείως. Ναι. Πάση εμένα αυτός, η καψούρα μου ήταν ο Αλαβάντας, ο Νικολάκης, η μεγάλη μου καψούρα. Βέβαια, και αυτός από τα έφηβα του ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλη καριέρα και στον ΠΑΟΚ και στην Ξάνθη, αρχηγάρα, ταχύτατος, μακά ναι, δεν υπάρχουν τέτοια. Τζάμπα, τζάμπα έγινε το ατύχημα τότε, δεν θυμάμαι ποια ομάδα και το παιδί μπορούσε να προσφέρει κι άλλα, αλλά κόπηκε πολύ νωρίς από την ομάδα. Το ατύχημα που είχε το χτύπημα που τον κάνανε. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι. Γεια σου Νικόλα, γεια σου. Να είστε καλά. Ανοιχτές γραμμές πάντα για σένα. Παρακαλώ, ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε φίλε. Η Απολλανδία Γιώργος. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Εγώ άρχισα να παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ συμπτωματικά. Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν ΠΑΟΚ Ηρακλής 1-1 με το απευθείας κόρνερ του Χρήστου Δημόπουλου Δεκέμβριος 1984. Άρα ήταν η χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα. Το 84-85. Οπότε η ενδεκάδα που θα κάνω έχει να κάνει με παίχτες από το 84-85 και μετά που έχω παρακολουθήσει. Ωραία. Γιατί ούτε τον Κούδα έχω δει, ούτε Τέλιους έχω δει, ούτε τίποτα. Έχω δει από εκείνο το παιχνίδι και μετά. Από το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ και μετά. Από το πρωτάθλημα και μετά. Λοιπόν, καταρχήν να πω δύο πράγματα. Βάσει αυτό που έχω πει, για μένα δύο πράγματα πριν πω την ενδεκάδα. Ο κορυφαίος, πιο ολοκληρωμένος παίχτης όλων των εποχών για τον ΠΑΟΚ, για μένα, από την εποχή που είδα και μετά, Σκαρτάδο, είναι ένας με διαφορά Γιώργος Σκαρτάδος. Εάν αυτή τη στιγμή ήταν ενεργός, θα έπρεπε να παίρνει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ μεγάλος παίχτης. Λοιπόν, αυτός είναι για μένα ο κορυφαίος από τη στιγμή που έχω δει εγώ και μετά. Έτσι με όλο το σεβασμό προς τον Κούδα και τα λοιπά. Τους εντάξει, οποίους δεν τους είδες ρε φίλε. Άμα τους ναι, έβλεπες θα ναι, έλεγες άλλα. Ακριβώς. Θα μου έλεγες τώρα λοιπόν, εσύ, εντάξει, πολύ μεγάλος ο Σκαρτάδος. Στα χάφ όμως που έπαιζε δεν χωρούσε. Ναι. Ίσως θα μπορούσε να το βάλεις δεξιμπάκ και ήταν ο Γούναρης. Στα σέντερ μπακ. Όλα ήταν όλες τις θέσεις έπαιζε. Ήταν βουνό. Λοιπόν, αλλά ο αγαπημένος μου παίχτης με αυτόν που κυκλοφορούσα με φανέλα του ΠΑΟΚ Πιτσιρικάς και έπαιζα στα γήπεδα κτλ. Ήταν ο Βασίλης Βασιλάκος. Ωραία, Βασίλη, από τον Βόλο. Αυτός ήταν για μένα ο αγαπημένος μου παίχτης και το στυλ του και αυτό το κούνημα του παιδιού και πώς έτρεχε σαν ελάφι και σαν... ήταν για σουτάρα μένα, που είχε, σουτάρα. Ακριβώς, ήταν για όταν πήγε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 88 ή 87, δεν θυμάμαι. Με είχε πιάσει κατάθλιψη. Ο μόνος που δεν ήθελα να φύγει ήταν αυτός. Ήταν για μένα το... Που λένε, δηλαδή. Προσωπικός που μου φίλος και οικογενειακός φίλος και αυτός και η οικογένειά του και η γυναίκα μεγάλος του Καταρίνα παίχτης, και τα πολύ μεγάλος. Θα λοιπόν, του από δώσω την τα χαιρετίσμα. Πες τα γιατί έχω τέσσερις γραμμές. Να πω την ενδεκάδα. Λοιπόν, Στεριούδας, δεξιά Μάτος, αριστερά Λαβάντας, Μπανιώτης Κοντρέρας, σέντερ μπακ, Σκαρτάδος Ζαγοράκης, αμυντικά χαφ, Φραντζέσκος Δεκάρη, αριστερά Βιερίνια, σέντερ φόρο Χρήστος Δημόπουλος και δεξιά, τώρα το ξέχασα ρε. Τον Κωστίκο. Όχι, ένας άλλος είναι. Το ξέχασα το τώρα. Το Γουχού. Μπάς περιπτώσει, την έχω γράψει γιατί το SDNA έκανε, χθες το έκανε αυτό το διαγωνισμό. Εν πάση περιπτώσει τους 10 έχω πει, τέλος πάντων βάλε αυτό που είπες, το γουχού, αλλά είναι ένας άλλος. Αυτή είναι για μένα η 11 καλύτεροι παίχτες. Όχι. Ούτε το Κωσέισαο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω πει για μένα ότι ο Χρήστος Δημόπουλος, παρόλο που μας πίκρανε και έφυγε, ήταν για μένα το κορυφαίο center for all. Να του δίνατε δύο φράγκα παραπάνω, να μεθε. Ακριβώς, την ξέρω την ιστορία. Αλλά κάποιοι λοιπόν πήραν ένα βεζινάδικο στη Θεσσαλονίκη. Να μην ανοίξω το στόμα μου τώρα μέρα που είναι. Με κατάλαβες? Με τον Χριστάρα. Και ο Χριστάρας γύρισε στο ξενοδοχείο, γιατί ήταν η τελευταία μέρα των μεταγραφών, δεν είχε δικαίωμα την άλλη μέρα υπογράψει. Και πρέπει να ακούσουν μια συνέντευξή του που έχει πει τα πράγματα με το όνομά τους και έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει η ομάδα. Γιατί ΠΑΟΚτζής είναι ο άνθρωπος. Έλα ρε τώρα, τώρα πέρασε. Πήρε, γύρισε πίσω στο ξενοδοχείο και τον έδιωξε. Ως χωρεμένος.
Ο Γιώργος θέλει να έρθει στην Τούμπα να δει παιχνίδια του ΠΑΟ και δεν μπορεί γιατί φοβάται μήπως τον λιτζάρουν κτλ. Είναι αμαρτία δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά το λέει η ψυχή του. Να την πω μια μέρα την ιστορία του, την ξέρω. Να σε καλά, Γιωργάρα. Έχω πολλές γραμμές που περιμένουν. Ορίστε, ο επόμενος. Ο επόμενος είμαι. Εσύ είσαι, χρυσέ μου. Μάλιστα, κύριε Γιώργο Διαμαντένιε. Είμαι. Βέβαια. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Έτσι που έλεγε ο σχορεμένος ο Κουτσόγιουργας. Όχι, ο Μητσοτάκης το έλεγε αυτό. Ο Μητσοτάκης, ναι. Ο Μητσάρας ο Παρίδης έπαιζε αριστερά. Αριστερά έπαιζε. Ναι, ναι. Και κατά το Δοκούν αλλάζαμε τον Ασλανίδη και είχαν τρελάει τον προπονητή της Μίλαν. Τι γίνεται με αυτούς τα διαβόλια, ρε. Ένας παίζει δεξιά, τους έβαζε άλλαγες ο προπονητής, έπαιζε και δεξιά. Μίλαν. Και εκεί... Τη Μίλαν του Ριβέρα και του Σνέλιγκερ. Τι να ξέρουν αυτά, ρε, τα γιατί του Γιαρούτσι, τον Γιαρούτσι τον ξέχασες. Ποιο να? Τον Γιαρούτσι. Τον Γιαρούτσι, ναι, ξέρω. Ναι, που τον έπεσε από το λαιμό Τερζανίδης μέσα στην Τούμπα. Πάρε Γιώργο, τα ξέχασες. Μπορεί να τα θυμάμαι όλα, ρε φίλε. Ήμουν και μικρός τότε. Ήμουν μικρός τότε. Εγώ πώς τα θυμάμαι τόσο καλά. Εσύ μπορεί να είσαι λίγο μεγαλύτερος. 5 χρόνια να είσαι μεγαλύτερος από μένα, τα θυμάσαι καλύτερα. Είναι μεγάλη δουλειά 5 χρόνια μεγαλύτερος. Δηλαδή να είμαι εγώ 12 και εσύ 17. Είναι αλλιώς. Εντάξει, κοντά είμαστε. Λίγο πιο μεγάλος είσαι εσύ. Ωραία. Απλά έχω γερό θυμητικό και αγαπάω, ξέρεις, πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Ναι. Με μη του δώρα του στην Παοκάρα μου, βέβαια. Ναι. Και έχω να πω για ενδεκάδα, εγώ θα πω την εξής. Ας μην με περιγελάσουν οι φίλοι μου και τα αδέρφια Παοξίδες, ούτε και εσύ φυσικά. Λοιπόν, θα με αφήσεις να ολοκληρώσω όμως, Ναι, γρήγορα όμως, γιατί έχω 5 γραμμές. Αμέσως τους λέω. Νούμερο 1, Γκαρσία. Αριστερό Γκαρσία, σέντερ μπακ Γκαρσία, μπροστά από σέντερ μπακ Γκαρσία, δεξιά Γκαρσία, χαφ Γκαρσία, αριστερά Γκαρσία, σέντερ μπακ Γκαρσία, δεξιά Γκαρσία, έμεινε κανένα τίποτα. Προπονητής, Παύλος Γκαρσία. Παύλαρα μεγάλε. Άντε ρε πάω καλά, φέρε το διπλό σήμερα για να... Μα εκεί σε θέλω ρε μεγάλε. Φέρε μου το τελικό ρε Πρίγιοβιτς. Παπά. Παπά. Γιώργα, είσαι μεγάλος, Μοσχοβίτης, είμαι, σε χαιρετώ. Γεια και σου, καλή δύναμη. Γεια σου, Μοσχοβίτη, γεια χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, σ' ακούω. Ξέρεις, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον... Καλώς το φίλο μου το φιλάρετο. Ο Παρίδης έπαιζε και αριστερά και δεξιά, αλλά το θυμάμαι αριστερά κι εγώ. Τον Παρίδη, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, κατοχυρώνεται αριστερά, τι θα κάνουμε, αφού όλα μπορούμε να τα κάνουμε και λάθη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο από τα παιχνίδια που έπαιξε τότε με τα διεθνή παιχνίδια στο κρατικό κανάλι. Εάν σου πω ότι τώρα μέσα στο ίντερνετ προσπαθούσα να βρω παλιούς αγώνες για να δω, αλλά το μέσο του τηλεφώνου μου δεν ήταν μεγάλη εικόνα να τους δω. Γιατί εγώ τον έχω για δεξιά. Εν πάση περιπτώσει, πέρασαν για πολλά χρόνια. Αν έχει, θα δεις ότι συνήθως ήταν από την αριστερή μεριά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θυμάμαι, επειδή κάποια στιγμή υπήρχε το κάτω στην έκθεση, απέναντι από την έκθεση, ήταν εκεί πέρα ζωολογικός κήπος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε ζαρκάδι εκεί πέρα. Ναι. Και το μόνο όνομα που μπορούσαμε να πούμε ήταν Κούδας. Τώρα αυτό μου λέει ο Κυρκώστας, τώρα ο Δωμάζος. Ρε, ο άλλος ήταν όμορφος, ρε. Τον έβλεπες να τρέχει και νόμιζες, ρε φίλε, ότι δεν πατάει στη γη, δηλαδή ότι περπατάει στον αέρα. Το στυλ του, το αυτό του, η ομορφιά του, η μαλούρα του, η μπαλάρα του. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιχνίδι ήταν. Ήταν κοντά στο κόρνερ. Είχε 2 αντιπάλους μπροστά του. Έκανε ένα σπάσιμο μέσης, έφυγε. Ο ένας από δεξιά, ο άλλος από αριστερά και του αφήσαν τον δρόμο μπροστά. Πού να τα κάνει αυτά ο Δωμάζος. Το σπάσιμο της μέσης που λέει ο κύριος Φιλάρετος. Για τον Κούδα ήταν δηλαδή σπασίματα μέσης, έκανε 4-5 στον αγώνα. Δηλαδή τον παίκτη που είχε μπροστά του ήταν σαν να μην τον είχε, ήταν αέρας. Μα δεν ήξερε κανείς από ποια μεριά θα φύγει. Έτσι. Αλλά ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις 2 παίκτες να φεύγουν από την αντίθετη μεριά ο καθένας και να φεύγει αυτός από τη μέση. Αυτά άμα υπήρχαν στην τηλεόραση θα τον είχαν κάνει, θα τον είχαν θεοποιήσει, δεν το ζητάμε. Τέλος πάντων. Μια γενιά ολόκληρη μας χάζεψε τώρα. Δηλαδή να σου πω κάτι, άμα δεν υπήρχε ο Κούδας θα ήμουν πολύ πλούσιος. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τη δουλειά μου, σκεφτόμουν τον Κούδα.
Δηλαδή μια φορά μου άρπαξε ο πατέρας μου, μπιμπιπ και σένα και τον Κούδα μου λέει. Αυτός προχωρούσε να πάμε κάπου, ήταν να πάμε και εγώ σταματούσε το περίπτερο να διαβάσω για τον Κούδα. Μας χάζεψε. Χάζεψε μια ολόκληρη γενιά ο Κούδας. Και να κλείσω με αυτό. Ξέρεις τι αναρωτιέμαι. Αλλά ξέρεις, θέλω να σου πω. Δεν τον συγχώρεσε. Για μάρθε. Δεν τον συγχώρεσε. Εντάξει, μωρέ. Το λατρεύω. Το λατρεύω. Κοίτα, αλλά εκείνο δεν τον συγχώρεσε. Όταν έχεις μέσα στη ζωή σου, την καριέρα σου, τους ανθρώπους που συγκρούεσαι, πολλά μπορούν να γίνουν από ένα πείσμα, δεν το συζητάμε. Δεν από ήταν ένα θέμα. Πείσμα ήταν για μένα το κάτι άλλο. Δηλαδή συγκλονίστηκα όταν διάβασα στην εφημερίδα, πήγαινε εκεί στο περίπτερο του κύριου Αντρέα, του Ψιλιατζίδικου, κάθε πρωί να διαβάσω. Δεν είχε ραδιόφωνο και πετρουλάκια στις αγόρες τότε. Από την εφημερίδα την πρώτη σελίδα διαβάζαμε. Και βλέπω ο Κούδας στα κόκκινα. Έπαθα κατάθλιψη ένα καλοκαίρι. Έμεινα στάσιμος. Στην τάξη μου δεν διάβαζα. Ο πατέρας μου που ήθελα να με πάει στο τσοτήλι. Αυτόν που δεν συγχώρεσα και δεν πρόκειται να συγχωρέσω ποτέ είναι τον Παναγιώτη τον Φασούλα, Γιώργη. Τέλος πάντων. Θέλω να σου πω... Αδικημένος πολύ για μένα ο Παναγιώτης. Δεν είναι έτσι για μένα, γιατί έκανε πράγματα που εκτός μπάσκετ έκανε τα ίδια και χειρότερα. Ήταν δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης και πήγε στον Πειραιά και έγινε δήμαρχος. Αυτό δεν το λαφίσατε απλήρωτο, ρε. Καλά, εντάξει τώρα. Τι έφυγε, πώς έφυγε δηλαδή. Τέλος πάντων. Αυτό που θα σου πω είναι ότι αν ζητήσεις λίγο να βάλεις κάτω να δεις τώρα, αυτή την εποχή, ποιος είναι παίκτης που να μπορεί έστω να φτάσει στα μισά όλων αυτών που έχουμε πει. Ούτε ένας. Κάτι γίνεται λοιπόν. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Είναι το θέμα των προπονητών, κύριε μου, που έχουν το καταστροφικό ποδόσφαιρο, που δεν αφήνουν τον παίκτη να βγάλει τον ατομισμό του μέσα στο γήπεδο, που ψάχνουν μόνο να χαλάνε, που με μία να φύγει μπάλα από σένα και γι' αυτό βγάζουμε center back και αμυντικούς μόνο. Συμφωνώ. Αλλά πάλι πάντα υπάρχουν και τα ταλέντα που δεν μπορείς να τα βάλεις. Για πες μου ένα επιθετικό Έλληνα. Δεν υπάρχουν τώρα. Τι να λέμε τώρα. Δεν υπάρχει κανένας. Τι να λέμε. Γεια και χαρά. Γεια σε, για να σε καλά. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Ο Δημήτρης είμαι. Γεια σου Δημήτρη. Λοιπόν, συμφωνώ με τον προηγούμενο τον ακροατή, ο κύριο Φιλάρετο. Τον κύριο Φιλάρετο. Ναι. Για τον Παναγιώτη Φασούλα. Πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν φύγει, είτε του ποδοσφαίρου είτε του μπάσκετ, πήγαν σε ομάδες της Αθήνας, αλλά δεν είπανε λόγια κατά του ΠΑΟΚ. Δηλαδή έφυγε ο Ασλανίδης, ο Τερζανίδης, ξέρω εγώ, ο Κώστας Ορφανός, ο Κωστίκος. Δηλαδή δεν είπαν τη λέξη πώς βλέπετε τον αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έλα, μπορεί 3-0 θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Του. Την πίκρα. Αυτό το θυμάσαι, έτσι το είπε και δύο φορές κιόλας. Την πίκρα του. Ναι, δηλαδή, ότι εντάξει, από την πρώτη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟ και τα 10 χρόνια που έπαιξε, το βρίζαμε συνέχεια. Αυτό δεν το αμφισβητείς. Τέλος πάντων. Δεν το γουστάραμε, ρε παιδί μου, από την πρώτη μέρα. Και για τον Γιώργο Κούδα που λες, για τον Γιώργο Κούδα που είπες ότι στεναχωρέθηκες και πότε. Ωραία, κατάθλιψη έπαθα. Δεν θέλω να με στείλουν στο τραλοκομείο τώρα. Έγινε για άλλους λόγους. Δεν έφταιγε ο Γιώργος ο Κούδας. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Ξέρω. Μάθω τελεία. Τα ξέρω όλα. Ένα ψυγείο στην πλατεία Άθωνος. Άστο, δεν τα ξέρω. Δεν έφταιγε ο ίδιος. Άσε, τα ξέρω. Ο Γιώργος είναι οικογενειακός μου φίλος. Μπορεί είναι 40 δικός, χρόνια φίλος μου. Ξέρω. Αλλά τα έχω ακούσει τις ιστορίες. Τα έχω ακούσει από τον ίδιο να λοιπόν. Τα ξέρω. Θα την πω μια μέρα την ιστορία. Δεν έφταιγε ο ίδιος, τέλος πάντων. Ο πατέρας σου θα μου πεις, δεν ξέρω ότι όποιος και να έφταιγε, εγώ τον είδα ντυμένο με τη βανέλα του Ολυμπιακού. Έχετε σε αυτό, εντάξει, αλλά δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός. Έπαιξε ένα ημίχρονο με την MTD, την Ουγγρική. Και εντάξει, ένα ημίχρονο με τον Αργοναύτη. Εντάξει, τέλος πάντων. Τα θυμάμαι. Λοιπόν, όσο για τους εντεκάδες που είπες ποια είναι η καλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Όχι, είπα την καλύτερη εντεκάδα που στα 50 χρόνια που βλέπω μπάλα. Πολλοί παίκτες. Πολλοί παίκτες. Εγώ το μόνο που σαν από το 1972 και μετά μπορώ να πω στήλους δύο παίκτες. Τα έχεις δει όλα. Τα έχω δει όλα. Ένας κύριος είπε έξω δεξιά, ξεχνάω κάποιον. Θα έλεγε σίγουρα τον Στέφανο Μπορμπόκη.
100%. Στεφανάκος εξαιρετικός. Εξαιρετικός ο Στεφανάκος. Τέλος πάντων, εγώ μπορώ να πω δύο παίκτες, έτσι, από τη δεκαετία του 90, από τα μέσα και μετά, πέρσι ο Λιβάρες, Τζον Άγκμπε. Πολύ μεγάλοι παίκτες και οι δύο. Πολύ μεγάλοι παίκτες και οι δύο. Μπορώ να πω τον Παύλο Γκαρσία από το 2008. Παυλάρας τώρα. Αμυντικό χαφ. Και όχι μόνο. Ηγέτης. Τι να πω. Μπορώ να πω τον Δημήτρη Παρίδη τον συγχωρεμένο. Τον Τερζανίδη. Τον Κερμανίδη. Πολλοί παίκτες. Παναγιώτης εξαιρετικός. Τον Παναγιώτη Κερμανίδη. Ναι, άλλη δεκαετία η μία, άλλη δεκαετία η άλλη. Μπορώ να πω κάλλιστα τον Νικολάκη τον Αλαβάντα που έκανε εκείνο τον πάσιμο μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Καταπληκτική ταχύτητα έξω δεξιά. Μπήκε, έκανε τη σέντρα. Πετάγεται ο Τεμπέλης, κατάλαβες ποιον λέω. Τον Σίγκα. Κάνει το γυριστό σου και η μπάλα πάει στο... Η μπάλα χτυπάει κάτω και παίρνει ύψος και πάει στο γάμα, ρε φίλε. 2-2 στο 90. Βέβαια. 2-2 στο 90, τι μου θύμισες τώρα. Βέβαια, μέσα ήμουνα, γεια. Υπάρχουν πολλοί παίκτες. Πολλοί παίκτες. Εγώ να βγάλω... όσους μπόρεσα διάλεξα και διάλεξα την εντεκάδα. Δεν μπορώ να βγάλω μια εντεκάδα 100%. Θα βάλω για μένα ένα Κωστίκο Δημόπουλο. 1000%. Δεν αλλάζω και μένω εκεί stand-by. Δεν αλλάζω. Να σε καλά, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα να πάρω την τελευταία γραμμή. Να σε καλά, για σιγά. Γεια χαρά. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Εσείς. Παπά. Λέγε. Πες λίγο ρε για τα μικρά. Ποια μικρά ρε. Κάπα 20. Τι έγινε. Κάπα 17. Τελικό. Τελικό 0-0 ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Δεν το πήρε. Έχει ακόμα δύο μάτσα αλλά σχεδόν το πήρε. Α, σχεδόν το πήρε. Γιατί είναι δύο εντός ο ΠΑΟΚ με Λιμά. Τι 70, δύο Βάζελος και... 70 με 66 πόντους κύριε μου. Είμαστε 4 βαθμούς επάνω. Ναι, είμαστε 3, όχι 4. Θυμάσαι πέρσι, ακροατά μου, όταν ο Γκαρσία με την ΚΑΠΑ 20 έπαιξε έναν αγώνα και έχασε 7-0 που θέλαν να του πάρουν το κεφάλι. Εκείνη η ομάδα ήταν 18 χρονών. Σήμερα είναι 19 προς 20 και παίρνει το πρωτάθλημα. Η ίδια ομάδα που έχασε 7-0 και πήγαν και βγάλανε τον Παυλάρα, να πούμε άχρηστο. Ένα Παυλάρα που έπρεπε να κάθεται στον πάγκο στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Βοηθώ προπονητού, θέλεις βοηθώ. Άμα είχαμε 5 Παυλάρες σαν γι' αυτόν, όλα θα πηγαίναν καλά. Βρες μου έναν, ναι, ρε φίλε. Δεν χρειαζόταν τίποτα παραπάνω. Βρες μου έναν, ρε φίλε. Ένα Παυλάρα. Ένας είναι. Μεγάλε Παυλάρα. Τεράστιε. Και κάτι ακόμα, Κάπα 15 το χάσαμε στα πέναλτι πάλι από το Βάζελο. Ναι. 4-5. Ναι. Και Κάπα 17 παίζει ακόμα. Και για εκεί πάμε για κούπα. Ωραία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν τα ξεχνάμε. Αλλά καλά έκανες. Κάπα 20, Παυλάρας. Παυλάρας πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο του. Τέλος. Τώρα τέλος και σε εμάς να πάμε στο το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Να κάνουμε το διαλυματάκι μας, να ανοίξουμε γραμμές και να κάνουμε τον επίλογό μας στην εξαιρετική και σήμερα εκπομπή που κάναμε όλοι μαζί, γιατί άμα είναι να μιλάς. Άμα είναι να μιλάς μόνος σε τον τρελό, εκπομπή δεν βγαίνει. Ευτυχώς όμως έχουμε το εκπληκτικό αυτό ακροατήριο. Πραγματικά έμεινα πολύ ευχαριστημένος που άκουσα έναν ακροατή που προερχόταν, ήταν παίκτης στις ακαδημίες, στα Τσικό έτσι τα λέγαμε τότε, και μας μίλησε για αυτή την απίστευτη μορφή που λεγόταν Βίλι, ο Αυστριακός προπονητής των Τσικό του ΠΑΟΚ το 1956. 1900, μια Ελλάδα που έχει βγει από πόλεμο και εμφύλιο, μια Ελλάδα που ο κόσμος φεύγει στο εξωτερικό για να τη βγάλει, μια Ελλάδα με βομβαρδισμένα εργοστάσια, κλειστές επιχειρήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και γεφύρια, καμένα χωριά και ο νοικοκύρης ΠΑΟΚ, γιατί πάντα οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ ήταν νοικοκύριδες. Από τους πρώτους που το φτιάξανε μέχρι ακόμα και το μεγάλο Κατσαρί. Αυτό το γίγαντα της παραγωγικής,
Κατσαρί, δώσ' μου τον Τζαλόπουλο για το ποδόσφαιρο. Δώσ' μου τον Αντώνη να τον βάλω εκεί πέρα να κάνει κουμάντο. Τέτοιον παράγοντα θέλει ο ΠΑΟΚ. Να βγάζει και ΠΑΟΚ Σιδλίκη. Κατσαρί, δώσ' μου τον Τζαλόπουλο στην ΠΑΕ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για 20 λεπτά ακόμα. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-287 και 38. Έχουμε ανθρώπους που μας περιμένουν. Παρακαλώ, ορίστε κυρία μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία μου. Τι κάνεις αγαπητέ μου? Είστε η κυρία Έφη. Ναι, όχι η κομμότρια. Όχι η κομμότρια, κυρία Έφη από τον Τρίλοφο. Ούτε η γυναίκα σου. Ούτε η Μπουμπού. Δεν μου λες σήμερα γιατί έπιασες τα παλιά. Γιατί υπάρχει ένα σαν διαγωνισμός μπορώ να πω στο ΠΑΟΚ 24 και το SDNA. Ο Κόλκας μας έβαλε σε αυτό το τρυπάκι σήμερα να κάνουμε την καλύτερη ομάδα από την ιστορία του ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα. Για να με κάνεις να κλαίω γι' αυτό. Είπα και εγώ κατευθείαν την ομάδα τη δικιά μας και τελείωσε. Πιάσε τα σημερινά, πιάσε τα καινούρια. Σήμερα θέλω να πάω να κερδίσεις, κυρία μου. Από το στόμα σου. Από το στόμα μου εγώ, το λέω. Να μην τους χαρακτηρίσω. Να μην τους χαρακτηρίσω. Να πάνε. Να σου πω. Ναι. Καλύτερος παίκτης από τον Λέανδρο δεν υπήρχε. Όσο τον θυμάμαι εγώ. Θυμάμαι ότι μία τούμπα την είχε ανάστατη. Πιο καλός από τον Μιτσάρα. Κατ' εμέ, ναι, εγώ τον πρόλαβα λιγάκι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Δίστανται οι απόψεις. Εγώ τον είδα τον Λέανδρο. Διάβολος ήτανε. Ήτανε καλός παίκτης, ναι. Και του το λέω κάθε φορά, ήτανε διάβολος. Και άμα τον δεις είναι όπως ήταν τότε, έτσι είναι και τώρα. Ίδιος είναι ο Καΐμι. Αν και έχασε και τη γυναίκα του και έμεινε μόνος ο ταλέπορος. Δεν προλαβαίνει να παντρευτεί ξανά. Άντε το μυαλό σου εσύ. Γιατί τώρα είναι και έχει και ένα γραφείο προπό. Αυτό κάτι έχει εκεί πέρα, λιφτουδάκια έχει. Θα πάρει μια βουργάρα να πούμε να τη βγάλει. Τι είναι αυτά καλέ, τι είναι αυτά. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Έχεις δει το για το παντελάκι που βάλανε το άγαλμα μέσα στα γραφεία? Όχι. Πήγαινε να το δεις. Στα γραφεία Θα νομίζεις ότι θα βγει να σου μιλήσει. Τόσο καλό. Γιατί εκείνο που είχαν κάνει τον Κούδα που του σπάσανε οι κοπριές. Τι τον κάνανε τον Γιώργο τότε, τέρας τον κάνανε. Τέρας, ναι. Εάν δεις τον Παντελάκη θα κλάψεις. Νομίζεις είναι σε ένα σημείο και χαίρεται, γελάει. Πήγαινε μια μέρα στο γραφείο να το δεις. Θα πάω να το δω ρε Εφή, θα πάω να βγω για μια φωτογραφία δίπλα από τον αρχηγό μας που τόσο πολύ τον αδικήσαμε, η γενιά μου. Για να κλαίμε. Εσύ πάλι μετά κλαις, φτάνει το κλάμα. Εγώ κλαίω, σκοτώνομαι γιατί. Θέλω να κερδίσουμε σήμερα γιατί. Εγώ να δεις. Γιατί εάν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα, δεν θα μπορούν οι ξεφτύλες αυτές που λέγονται αεξίδες να λένε ότι και τι έγινε μωρέ, άμα θέλετε πάμε παίξουμε το μάτς ξανά. Τέλος πάντων. Θέλω να κερδίσει. Ας μην το μακραίνουμε πολύ. Είναι μια ομάδα ο Παναθηναϊκός, ίσως τα 50 χρόνια που βλέπω μπάλα, η πιο αδύναμη ομάδα στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Και ο ΠΑΟΚ έχει μία από τις πολύ καλές ομάδες που έχει στην ιστορία. Ακριβώς. Του. Να πάει κερδίσει. Εγώ εκείνο το Βεϊρίνια, τον ταλέπορο που τον βλέπω τόσο θλιμμένο, τον καταλυπάμαι. Κοίταξε. Θλιμμένος. Εγώ θέλω να κερδίσει αυτό το μάτς. Δεν με ενδιαφέρει τόσο ο τελικός όσο με ενδιαφέρει αυτό το μάτς. Ακριβώς. Γιατί αυτό το μάτς είναι το α και το ω της σημερινής μας πορείας. Αυτό Τιμή. Το μάτς θα βγάλει καινούργιους παοξίδες και θα κάνουμε καλύτερη ομάδα το καλοκαίρι. Οι παοξίδες μη στεναχωριέσαι. Βγήκανε διπλάσιοι, βγήκανε. Ναι, αλλά το θέλω το μάτς. Λοιπόν, και λίγο το σταυρό μας σήμερα. Α, είμαστε για χριστιανοί, να μην το ξεχνάμε. Τι αυτό. Να είμαστε. Χριστιανοί, τι θα είμαστε, Γιαχωβάδες. Τι να κάνω, να αλλάξουμε. Όχι. Όχι, δα. Ομάδα δεν αλλάζουμε. Εμείς έχουμε... Θρησκεία δεν αλλάζουμε, πατρίδα δεν αλλάζουμε. Και ομάδα. Γυναίκα δεν αλλάζουμε. Ομάδα.
Ομάδα δεν αλλάζουμε, άστο τε. Τι αυτό λες δεν. Καλέ. Αυτό, εγώ έχω δει ανθρώπους από χριστιανούς να γίνονται βουδιστές, αλλά η ομάδα δεν την αλλάξανε. Τι να σου πω, αυτό μας έμεινε τώρα. Σπάνια έχω δει άνθρωπο να αλλάζει ομάδα. Σώπαινε καλέ, ομάδα θα αλλάξεις. Φιλιά. Γεια σου Έφη. Εύχομαι όλα καλά. Να είσαι καλά Χρυσή μου, να είσαι καλά. Θα περιμένω με τη γυναίκα σου να έρθείτε μια μέρα. Ναι, θα σας έρθω μόνο, δεν έχει καμιά γειτόνισσα να φλερτάρω. Μπρε, κάθεσαι καλά τώρα, κάθεσαι καλά τώρα. Μπορώ ρε. Φιλιά. Γεια σου Έφη. Όλα καλά το βράδυ. Όλα καλά. Και εμείς κυρίες και κύριοι να πούμε από αυτή τη συχνότητα του Λίμπαρο 107,4 ότι... Κοιτάξτε κύριε Μπίσεσβαρ που έκανε τις δηλώσεις και τι έγινε που θα παίξουμε εκεί το τελικό το αυτό και τα λοιπά. Λουτσέσκου που μέρα νύχτα λες για αυτό που σε κλέψανε και δεν λες ότι άμα κέρδιζες τον Απόλλωνα ή το Λεβαδιακό ή τον Πανιόνιο ή την Τρίπολη δεν θα χρειαζόταν ή άμα έρχνες μια τεσσάρα την ΑΕΚ να τη σακουλευτεί δεν θα χρειαζόταν όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα κακομαθημένη, υπερεκτιμημένη από εμάς τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ με την πολύ μας αγάπη που την έχουμε ανεβάσει παραπάνω από όσο πρέπει. Θέλω να βγάλουν ψυχή σήμερα. Να μπουν μέσα για να αποδείξουν ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Σε ένα γήπεδο που μην νομίζετε ότι θα φλέγεται από τίποτα ιδιαίτερες συνθήκες. Απογοητευμένοι Παναθηναϊκοί, μισή θα είναι με τους Παοξίδες γιατί δεν θέλουν την ΑΕΚ, οι άλλοι μισή θα είναι κερδίσετε τους Βούργαρους, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ένα τέτοιο θα υπάρχει, μια ανακατοσούρα και τα λοιπά. Μπέστε μέσα και σαρώστε τους για να πάτε την άλλη Κυριακή στη μεγάλη φιέστα που θα στηθεί να έρθει ο κόσμος και να αποθεώσει την πραγματική πρωταθλήτρια. Και εκεί αυτό που θέλω από την διοίκηση του Ιβάν να καλέσει όλο τον κόσμο να βρίσκεται στην Τούμπα, βουλευτές, τους δημάρχους, τους υπουργούς, τους νομάρχες, να δούμε ποιος θα μπορέσει να έρθει από αυτούς όλους. Να αποθεώσει το μεγάλο ΠΑΟΚ. Δημήτρης Δαναξής διαδέχεται τον απλό παρατηρητή αλλών Γιώργο Συρίγο. Παίρνει τη σκυτάλη με την ακροαματικότητα στα ύψη και θα την οδοκίσει με τα νιάτα του, την εξυπνάδα του και τις γνώσεις του ακόμα πιο ψηλά στην πρώτη θέση εκεί που αρμόζει το Λίμπερο 107,4 και να το λέτε το Λίμπερο της καρδιάς μας. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, την Τρίτη στην Βεργίνα τηλεόραση στις 6, την Παρασκευή στην Βεργίνα τηλεόραση και πάλι στις 6, το Σάββατο στις 12 η ώρα εδώ θα τα ξαναπούμε. Έως τότε, να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν, γκλίν, γκλάν.